τρελάνει. Μα θα με τρελάνετε εδώ μέσα. Καμιά ώρα θα πιστεύω ότι δεν έρχομαι εδώ και πάω κάπου αλλού. Πάω ένα ραντεβού. Πάω να δω κάποιον άλλον. Δεν ξέρω. Η μουσική δεν είναι τύπου πάμε δουλίτσα. Δεν είναι τύπου πάμε να τα πούμε τις φίλες μου. Είναι τύπου δεν υπάρχουν οι φίλες μου. Κάποιος άντρας με περιμένει να πάω να τον βρω. Μα τι μουσική μου βάζετε και εμένα στον Παρασκευή, παιδιά! Δεν σχολάσαμε ακόμα. Ακόμα δουλεύουμε. Μια χαρά. Μια χαρά δεν λέτε τίποτα. Και όσο ο ήλιος είναι ακόμα λαμπερός, μια χαρά είναι όλα. Σε πιάσαν η Dolce & Gabbana, σε πιάσαν βλέπω. Δεν ξέρω. Δεν το στυλ είναι Dolce & Gabbana, το ρούχο δεν είναι. Γι' αυτό και θα το κάνω και δώρο σε τρεις τηλεθεάτριες φιλενάδες μου. Μεσογειακή. Όσο βλέπω ακόμα τον ήλιο να λάμπει, θέλω επιτέλους να βάλω όλα μου τα καλοκαιρινά. Τα λιλιά σου και τα καλοκαιρινά σου. Όλα θα τα βάλω, εννοείται. Τώρα ξεκινήσαμε, λένε. Τώρα ξεκινάει η κάθοδος. Τι ακόμα τώρα. Εγώ το πρωί είχα σκάσει. Έβγαζα μπουφάν, έβγαζα αυτό. Πάρα πολύ ζέστη. Πού τα φοράς τα μπουφάν, στο σπίτι σου? Στο αυτοκίνητο. Α, στο αυτοκίνητο βράζει και το χειμώνα αυτό, με τον ήλιο. Αυτό λένε. Λοιπόν, εγώ πρωί-πρωί έλαβα το μήνυμα. Ναι. Μου ήρθε, γιατί μου το είχε τάξει η Ελεονόρα, της το είχα πει. Το ευχάριστα. Επειδή εγώ ένα πράγμα με ενδιαφέρουν μόνο οι γένες. Ενώ όχι τηλεοπτικά, με ενδιαφέρουν εμένα, με ακουμπάει το θέμα. Δεν ούτε για γάμους με παίρνετε, εννοείται για άλλα πράγματα δεν, αλλά όποιος γεννάει. Πρώτα εμένα να ενημερώνει. Μα είναι το θέμα μου. Νιώθω τη χαρά εκείνων που το αποκτούν. Αλήθεια σας λέω. Ισχύει. Δηλαδή την ώρα που όπως ήμουνα, βλέπω το μήνυμα 8 η ώρα, ντιν-ντιν, μου είπες να στο πω όταν θα γίνει, γέννησα την κούκλα μου, την τι οποία ευτυχία. Να την ευχαριστήσω κιόλας γιατί την είδα φωτογραφία. Και έπαθα πλάκα. Πώς είναι το μωρό? Το μωρό τους είναι ένα αριστούργημα. Είναι ίδια τα χαρακτηριστικά του προσώπου του συντρόφου της, του Θοδωρή, του μπαμπά του μωρού δηλαδή. Είναι αυτά το μυτάκι το πολύ ωραίο, το μια σταλίτσα λίγο γαλλικό, τα χυλάκια του που είναι σχεδιασμένα υπέροχα και χυλάκια μεγάλα, χυλάρες. Τα μάτια πολύ ωραία, σκιστά. Ένα κουκλάκι. Δηλαδή που τα μωρά νεογέννητα, ξέρετε τώρα. Ναι, εσύ ξέρεις. Λίγο στραμπατσαρισμένα. Δεν ξέρεις. Ελένη! Θα έρθει η ώρα σου, βρε, περίμενε. Τι νομίζεις, τώρα φτάνει. Περίμενε. Και είναι κουκλάκι. Και εντάξει, είναι... ωραίοι γονείς. Πολύ ωραίοι γονείς, αλλά σου λέω, εγώ τώρα αντικειμενικά δεν είμαι που όλα τα μωρά όταν τα γεννάμε, εμείς που τα γεννάμε, τα βλέπουμε. Τέλεια, υπέροχα, ολόγια με εμάς. Τον άλλον νομίζω έχουμε πιο καθαρή εικόνα. Ισχύει. Μπράβο σας, βρε παιδιά. Πραγματικά να χαίρεστε την κούκλα σας και εσείς και όλες σας οι οικογένειες και οι δύο πλευρές εννοώ. Λοιπόν, θα επανέλθουμε με το θέμα Ελεονόρα αμέσως μετά τις διαφημίσεις. Μείνετε μαζί μας, φτάνουμε. Είναι πλάκα. Ναι, ναι, αυτό το ασημινάκι, το στον αγέρα. Στον αγέρα. Το λένε όλα μου τα παιδιά, το έχουν κολλήσει. Μου λέει τι θέλει να πει. Λέω θέλει να πει στον αέρα, αλλά του αρέσει καλύτερα. Θέλει να είναι μοναδική ατάκα δικιά του. Γιατί είναι ο floor manager των floor manager. Οπότε θέλει να έχει τη δικιά του ατάκα στον αγέρα. Το λένε πολλές φορές. Λυρικό στον αγέρα. Πολύ λυρικό. Ταιριάζει με όλη τη λυρικότητα που ακολουθεί μετά. Και με τη γλύκα. Έτσι στον αγέρα. Τα πρόβατα. Όλα τα ευνοήθεια. Λοιπόν, πάμε λίγο ξανά στην Ελεονόρα Μελέτη, η οποία σήμερα τα ξημερώματα απέκτησε το πρώτο της παιδάκι μαζί με τον σύζυγό της, τον αντρούλη της, τον Θοδωρή Μαροσούλη. Το λέω σιγά σιγά γιατί εμείς πάντα στο μυαλό μας Μαροσούλιδες τους είχαμε Μαρασούλιδες. Όχι, σωστά. Δηλαδή και εγώ τώρα το έμαθα το όνομα, είναι Μαροσούλης. Ναι. Τέλος πάντων, δεν έχει σημασία. 5.30 ώρα το πρωί μπήκαν από το βράδυ, την πιάσανε οι πόνοι, μπήκανε στο μευτήριο. Στις 5.30 ώρα το πρωί ήρθε με κεσαρική τομή στη ζωή το πρώτο τους παιδάκι. Να πούμε, να θυμίσουμε ότι το φίλο δεν ήθελε να το μάθει. Η ίδια απέφευγε και είχε βάψει το δωμάτιο φυστική για να είναι ουδέτερο. Λοιπόν, εντάξει, σίγουρα πλέον σε πελάγι ευτυχίας. Και πόσο μάλλον όταν είναι καρπός ενός έρωτα. Που πραγματικά, ρε παιδί μου, τους βλέπεις και λες τι ερωτευμένο ζευγάρι. Μέσα σε ένα χρόνο γίνανε όλα. Παιδιά, εμένα η Μελέτη μου φαίνεται απίστευτο που έχει παιδί. Η Μελέτη που ήξερα εγώ με τα σερφ, με τους καφέντες, με τις εξόδους, με την τρέλα. Πάμε εκδρομή, πήγαινε στο εξωτερικό μόνη της να κάνει σερφ. Δεν μπορούσε να την πιάσει από πουθενά. Ήταν μια γυναίκα ερικό και τώρα δεν μπορώ να την κάνω εικόνα με το μωρό στην αγκαλιά να είναι στο μευτήριο. Μου φαίνεται σαν ψέμα.
Νομίζω όταν γνωρίζεις είναι αυτό. Όταν γνωρίζεις τον άντρα της ζωής σου, αλλάζουν όλα. Και εμένα μου άρεσε το ότι είχε φτιάξει μια ζωή που ήταν πολύ ίδια ολοκληρωμένη, ακόμα και χωρίς αυτό. Και τώρα μοιάζει να είναι εντάξει, έχει απογειωθεί πια, τα έχει όλα. Να δούμε ένα βίντεο που έχει ετοιμάσει Κάλλια. Με πολύ πολύ αγάπη από όλους μας. Η δημιουργία οικογένειας για μένα δεν είναι αυτός ο σκοπός. Πιστεύω πως είναι μια ανάγκη που ακόμα δεν έχει παρουσιαστεί, αλλά ίσως κάποια στιγμή εκδηλωθεί. Μπορεί να κάνω οικογένεια, μπορεί και όχι. Μακάρι να συμβεί. Πιστεύω πως θα είμαι πολύ καλή μητέρα. Θέλω να κάνω μια ευτυχισμένη οικογένεια και να ζήσω με τον ένα και μοναδικό. Αυτά δήλωνε η Ελεονόρα Μελέτη πριν από σχεδόν 5 χρόνια, τον Νοέμβριο του 2013, στο περιοδικό Celebrity. Και φαίνεται πως η ουρανή ήταν ανοιχτή όταν μιλούσε, γιατί η ευχή της εισακούστηκε. Στις 5.30 σήμερα το πρωί, το τολμηρό, αυθόρμητο, δυναμικό και κατά βάθος πολύ ευαίσθητο κορίτσι της ελληνικής τηλεόρασης έγινε μαμά. Η κόρη της, καρπός ερωτά της με τον επιχειρηματία Θοδωρή Μαροσούλη, γεννήθηκε σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες με κεσαιρική, ζυγίζει 3 κιλά, είναι υγιής, πολύ όμορφη και σύμφωνα με τον γιατρό σε αυτή τη φάση μοιάζει μάλλον στον μπαμπά της. Ήταν υπέροχη κατάληξη μιας εγκυμοσύνης που σύμφωνα με την Ελεονόρα έχει και τις δύσκολες στιγμές της, ειδικά το πρώτο τρίμηνο, με έντονες ναυτίες, αδιαθεσίες και σκαμπανεβάσματα διάθεσης. Τα ρούχα την προβλημάτισαν επίσης, καθώς το σώμα της άλλαζε σχήμα για να χωρέσει τη νέα ζωή που μεγάλωνε μέσα της. Αλλά όχι και τόσο, ώστε να μην τολμήσει να φωτογραφηθεί με μαγιό και ένα τεράστιο χαμόγελο ευτυχίας τον Φεβρουάριο, στον 7ο μήνα της εγκυμοσύνης της. Όλο αυτό το διάστημα η Ελεονόρα έκανε ένα πολιτικό γάμο, μαγείρεψε πολύ, πήρε μάλιστα και μαθήματα μαγειρικής, ώσπου δεν άντεξε τις λιγούρες από τις μυρωδιές, έφαγε όχι υπερβολικά και γυμνάστηκε προσεκτικά. Αρνήθηκε να μάθει το φύλλο του μωρού, έφτιαξε φυσική παιδικό δωμάτιο, ψώνισε μωρουδιακά και προετοιμάστηκε για το καινούριο κεφάλαιο της ζωής της που ξεκινάει τώρα. Γιατί ναι, είναι καινούριο και άγνωστο και εξαντλητικό και υπέροχο. Χρειάζεται γνώση, δύναμη, αντοχή άπειρη και αγάπη απέραντη. Ψυχή, κατανόηση, ευελιξία, εφευρετικότητα, αίσθημα ευθύνης και όλο το χρόνο που διαθέτεις. Κανείς δεν σε προετοιμάζει, ούτε σε ανταμείβει γι' αυτό, αλλά όταν σου συμβεί, όταν γίνεις γονιός, ξέρεις με βεβαιότητα πως είναι μια από τις κορυφαίες στιγμές της ζωής σου. Ο σπουδαιότερος ρόλος. Ελεονόρα και Θοδωρή, να σας ζήσει το μωρό σας. Να τους ζήσει. Διάβαζα αποσπάσματα από τον blog της που έλεγε πόσο ευχαριστήθηκε. Ναι. Για πες λοιπόν. Τις λιγούρες, πόσο ευχαριστήθηκε να τρώει και να ικανοποιεί τις λιγούρες της. Αγκινάρεσε μου έμεινε. Ναι. Είπε 2-3 φαγητά. Και πόσο πολύ μετράει στα θετικά το πόσο άλλαξε η ψυχολογία της στην εγκυμοσύνη και πόσο συνειδητοποίησε πόσο κόντρα ήταν σε αυτό η ίδια. Αυτό και εγώ διάβασα και έμεινα. Εκεί έμεινα. Αυτό κάθισα να διαβάσω. Γιατί λέω, κοίτα να δεις. Τη λέει η ίδια, γιατί ναι, δεν ξέρει καλύτερα για τον εαυτό της από ότι όλοι εμείς οι υπόλοιποι μπορούμε να πούμε. Νομίζω πως αυτό είναι πολύ σημαντικό που λέει και περνάει και ένα μήνυμα και σε άλλες γυναίκες που είτε λόγω υπερβολικού άγχους που έχουμε όλοι όταν μας μπει η ιδέα ότι τώρα θέλουμε παιδί, είτε λόγω του ότι η ίδια αντιδρά χωρίς να το ξέρει ότι ενώ θέλω, πρέπει να πω ότι θέλω να κάνω παιδί, βαθιά μέσα μου δεν είμαι έτοιμη. Γιατί υπάρχουν και αυτό, και αυτές οι γυναίκες, οι οποίες μπορεί να μπουν στη διαδικασία στο να αποκτήσουν παιδί, αλλά πιο πολύ γιατί ίσως ο περίγυρός τους, ο κοινωνικός, οι οικογένειές τους μπορεί να τους πιέζει με τη γνωστή ερώτηση: τι γίνεται, τι άβολη ερώτηση, πότε, τι κάνετε, τι άβολη και τι. Χωρίς να περιμένεις παιδί. Αν κάνεις γάμο, χωρίς να περιμένεις παιδί και μετά όλοι αυτό περιμένουν. Ή αν είσαι με κάποιον άνθρωπο πολλά χρόνια. Και όλοι αυτό περιμένουν γιατί θεωρούν ότι είναι η αμέσως επόμενη κατάληξη. Νομίζω ότι έτσι είμαστε μεγαλωμένοι να, εδώ σε αυτήν εδώ την υπέροχη χώρα που ζούμε. Δηλαδή, επειδή ζούμε και είμαστε πάρα πολύ κοντά με την οικογένειά μας, τους γονείς μας, τα αδέρφια μας, δηλαδή σαν λαός το έχουμε αυτό. Δεν χάνουμε την επαφή μόλις πάει 18 και όπως γίνεται στο εξωτερικό, φεύγει το παιδί, πάει να νοικιάσει δικό του σπίτι. Είμαστε όλοι από κοντά. Και οι μαμάδες μας, όπως και οι μπαμπάδες, είναι πολύ δίπλα. Τι κάνετε, καλά τα πάτε με τον Γιώργο. Πώς το βλέπεις, θα παντρευτείτε, παιδί. Πότε, δηλαδή, ναι, το έχουμε αυτό τώρα, εδώ. Τι μου λες, που πήγε ο αδερφός μου και έκανε πρόταση γάμου και παντρεύεται και με έχουν ζαλίσει όλοι και έχει ξεκινήσει εσένα, ο πονοκέφαλος. Φαντάσου, ο αδερφός της παντρεύτηκε, παντρεύεται, συγγνώμη. Εκείνοι έχουν ξεκινήσει να ρωτάνε. Αυτά είναι υδρώνω. Δεν λες πάλι καλά που έχει προχωρήσει λίγο, γιατί παλιά δεν παντρευόντουσαν οι αδελφοί, τα αγόρια, με να αποκαταστήσουν τα κορίτσια. Είναι ταινίες που βλέπουμε. Ναι, ναι, μα πραγματικά όμως η ελληνική κοινωνία είναι όπως τα λες. Ο θεσμός οικογένειας είναι ακόμα πάρα πολύ ζωντανό.
ουρανός και πάρα πολύ ισχυρός, το οποίο είναι και καλό και κακό. Καλό γιατί βεβαίως από εκεί στηριζόμαστε και από εκεί τα παίρνουμε όλα από την οικογένεια. Εκεί είναι η βάση μας. Αλλά και κακό γιατί είναι αυτό που λες, ρε παιδί μου. Είναι συμβιωτικές κλίμακες. Λοιπόν, να πάμε σε μια άλλη τρελοοικογένεια. Κάτσε, αγάπη μου, γιατί. Εδώ ξεκίνησε ένα θέμα. Θέλω να κάτσουν να ακούσουν οι άνθρωποι και μιλάω κυρίως οι γυναίκες πώς μπορούν να ξεπεράσουν το κομμάτι αυτό που λέγεται άγχος στρες όταν θέλω να κάνω παιδί. Γιατί, ναι, λέμε τα μπράβο στην Ελεονόρα και όλες μας τις ευχές και είναι μέσα από την ψυχή μας, αλλά ξέρω, γιατί θυμάμαι και την περίοδο που εγώ γεννούσα, ότι εκεί έξω υπήρχαν κάποιες γυναίκες που λέγανε, ρε Λένη, μπράβο σας, εσείς τα καταφέρνετε, κάνετε παιδιά και ένα και δύο και τρία. Εγώ, που αυτή τη στιγμή με τη χαρά σου δεν μπορώ να χαρώ, γιατί προσπαθώ να κάνω παιδί και ενώ όλοι μου λένε, γιατί δεν έχετε τίποτα, δεν έχετε τίποτα, δεν μπορώ. Δεν μπορούν ακριβώς γιατί αγχώνονται. Είναι αυτό ακριβώς που λες. Λίγο ο περίγυρος που θα σε πιέσει. Λίγο ο χρόνος που είναι αμήλικτος. Που λες, όχι, καβατζώνω τα 35, τα 36, τα 37, τα 40. Είναι τέτοιο το άγχος που ακόμα και αν οργανικά δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα, οι γυναίκες μπορεί να μην μπορούν να συλλάβουν σε τεράστιο ποσοστό εξαιτίας του στρες. Έχουμε λοιπόν την ειδικό, την Μαρίνα Μόσχα, η οποία μας μιλάει για αυτό το ζήτημα και μας λέει τι πρέπει να κάνει το ζευγάρι. Να κλείσει τα αυτιά του, να ορίσει ένα διάστημα μέσα στο οποίο θα αποφασίσει όχι να κάνει παιδί, να περάσει καλά. Γιατί όταν αποφασίσει ότι μέσα σε 6 μήνες θέλω να κάνω παιδί, αυτό από μόνο του λειτουργεί κατασταλτικά. Δεν έχω ρωτήσει κανένα γιατρό, αλλά πολύ με ενδιαφέρει και εσένα η δικιά σου σκέψη. Και λέω εσένα, συγγνώμη, γιατί έχει κάνει παιδί. Και επειδή όλες οι γυναίκες που έχουμε αποκτήσει παιδιά, στην αρχή, μα ενδιάμεσα, με τέλος πάντων το άγχος κάπου μας πιάνει. Θέλω να μου πεις, πιστεύεις ότι το ότι όταν ένα ζευγάρι προσπαθεί, κυνηγάει και τις μέρες, κυνηγάει τις ώρες, γενικώς κυνηγάει πολύ. Δεν είναι αυτό που λέμε γίνεται, έρχεται. Φυσικά, αβίαστα. Φυσικά είναι και με τον άλλο τρόπο, απλά έρχεται με άγχος. Λες να είναι δεζαβαντάζ και αυτό, δηλαδή το ότι τώρα πρέπει, να η μέρα, η ώρα. Α, μας είπε ο γιατρός, τώρα έχουμε ορεξία, δεν ξέρω κι εγώ τι. Μήπως ρε παιδί μου, μήπως αυτό δημιουργεί κάτι και στον άντρα, να μην το κάνει με τόση επιθυμία και να μην. Δεν ξέρω τώρα. Αυτά δεν τα έχω ρωτήσει ποτέ, αλλά αναρωτιέμαι. Ξέρεις τι γίνεται, Ελένη. Είμαι σίγουρη πως ναι. Δηλαδή και το επιβεβαιώνω ειδική, αλλά το σκέφτεσαι και απλά. Λες, εκεί που κανονικά για να υπάρξει ένας ερωτισμός, το ζευγάρι θέλει να έρθει κοντά, να είναι σε μια χαλαρή διάθεση. Αν εκείνη την ώρα η γυναίκα έχει στο μυαλό της ότι σήμερα έχω ορυξία, δεν ανταποκριθεί εκείνος και του πει ναι, αλλά ξέρεις τι, τώρα πρέπει, σήμερα πρέπει. Α, πάει. Δηλαδή, πόσο άλλος να αισθανθεί την επιθυμία. Νομίζω είναι εντελώς κόντρα σε αυτό που πρέπει να κάνουμε. Να δούμε τι λέει πάντως η γιατρός. Σήμερα βλέπουμε ότι έρχονται όλο και περισσότερα ζευγάρια εδώ που θέλουν να κάνουν ένα παιδί. Και θα ρωτήσετε, βέβαια, εδώ είναι ένας χώρος που κάνουμε ψυχοθεραπεία. Δεν είναι ένας χώρος που προσπαθεί μια γυναίκα να κάνει παιδί, ούτε κέντρο εξωσωματικής. Η αλήθεια όμως είναι ότι έρχονται γιατί ήδη αντιμετωπίζουν πρόβλημα. Οι γυναίκες σήμερα προσπαθούν να μείνουν έγκυος χωρίς να έχουν βάλει όμως προτεραιότητα το θέμα της εγκυμοσύνης. Δηλαδή η γυναίκα σήμερα κοιτάζει να τακτοποιήσει άλλες προτεραιότητες που έχει, θέλει να ζήσει, θέλει να κάνει σχέσεις, παντρεύεται πολύ αργότερα σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια και βέβαια μην ξεχνάμε ότι έχει και την καριέρα της. Όταν λοιπόν τα χρόνια προχωρούν, έρχονται φίλοι, συγγενείς, γνωστοί και αρχίζουν και πιέζουν και εκείνοι με τον τρόπο τους. Τι θα κάνεις, πότε θα κάνεις ένα παιδί, γιατί δεν κάνετε ένα παιδάκι, δεν θέλετε να κάνετε ένα παιδάκι. Και η γυναίκα εκείνη αρχίζει και σκέφτεται ότι ηλικιακά έχει αρχίσει και ξεφεύγει από το όριο. Με αποτέλεσμα να αρχίζει να αγχώνεται, μπαίνει στη διαδικασία η ίδια να κάνει την θερμομέτρηση, έτσι να ψάχνει τις γόνιμες μέρες της, με αποτέλεσμα πλέον αυτό το θέλω να κάνω παιδί να μετατρέπεται σε ένα πάρα πολύ έντονο άγχος, που με τη σειρά της αρχίζει και πιέζει και το σύντροφο, γιατί έλα τώρα που είδα ότι είναι η γόνιμη μέρα μου σήμερα, πρέπει να κάνουμε σεξ σήμερα. Η αλήθεια είναι ότι όταν το πρέπει μπαίνει μέσα στο σεξ, το σεξ πάει περίπατο, να το πω έτσι απλά. Οπότε αρχίζουμε και αντιμετωπίζουμε προβλήματα αισθητικής δυσλειτουργίας στον άντρα, προβλήματα ερωτικής επιθυμίας και στους δύο, δηλαδή το ζευγάρι αρχίζει πλέον και αντιμετωπίζει τα προβλήματά του. Όπως μάλιστα έχουν δείξει και έρευνες, έχουμε ένα 40 με 50% περίπου που βλέπουμε ότι η γονιμότητα πέφτει. Δεν είναι εύκολο δηλαδή να τεκνοποιήσει, ενώ η ίδια πράγματι μπορεί να το κάνει. Δεν υπάρχει κάποιος οργανικός παράγοντας γι' αυτό. Αυτό λοιπόν που έχουμε να προτείνουμε στο ζευγάρι είναι κατά πρώτον να ξεχάσουν ότι αυτό το διάστημα θέλουν να κάνουν παιδί. Χρειάζεται αυτό το θέλω να αρχίσει να βγαίνει από πιο μέσα, πιο εσωτερικά. Όχι πρέπει να κάνουμε παιδί. Γίνεται καταναγκαστικό. Και οτιδήποτε, κακά τα ψέματα,
κάνουμε καταναγκαστικά, η αλήθεια είναι ότι δεν πετυχαίνει. Άρα, τι προτείνουμε? Ναι, okay, θέλετε να κάνετε παιδί. Βάλτε ένα χρονικό πλαίσιο, ας αφήσουμε ένα εξάμηνο, ένα οχτάμηνο, μέσα σε αυτό να προσπαθήσουμε να έρθουμε οι δυο μας πιο κοντά, να μπορέσουμε να ξαναβρούμε την ερωτική μας ζωή, να μπορέσουμε να ξαναβρούμε ο ένας τον άλλον, έτσι ώστε αυτό να έρθει σιγά σιγά και από μόνο του. Ακόμα και πρόβλημα να έχει μια γυναίκα, είναι μεγαλύτερη σε ηλικία, δυσκολεύεται, νιώθει ότι ο χρόνος την πιέζει. Ναι, ακόμα και εκεί χρειάζεται πρώτα απ' όλα να ηρεμήσει η ίδια. Αν η ίδια δεν ηρεμήσει και ο σύντροφός της παράλληλα, το μόνο σίγουρο είναι ότι δεν θα καταφέρει να πετύχει αυτό που τόσο πολύ θέλει. Έτσι, και κάθε φορά θα προσπαθούν να κάνουν παιδί, κάθε φορά θα βλέπει τις πρώτες κόκκινες κοιλίδες αίματος από την περίοδο που θα τις έρχεται, θα απογοητεύεται, θα ξαναστενοχωριέται πάλι, θα κατηγορεί τον εαυτό της ότι κοίτα να δεις που το άφησα τόσο αργά, με αποτέλεσμα βέβαια όλο αυτό να γίνεται ένας φαύλος κύκλος που μπαίνουν και οι δύο μέσα και εκεί αντιμετωπίζουμε και τα προβλήματα στη σχέση τους. Δεν χρειάζεται να πούμε κάτι παραπάνω, γιατί εμείς τα είπαμε. Κρατάμε τις συμβουλές της ειδικού και θέλω να πούμε δύο λόγια για μια περίπτωση. Γυναίκα που από ό,τι φαίνεται τελικά άγχος πρέπει να είχε, τίποτε άλλο. Βέβαια, η ίδια λέει άλλα. Η ίδια λέει ότι η γιατρός της είχε πει ότι δεν θα μπορέσει εύκολα να αποκτήσει παιδί. Και να που απέκτησε μια χαρά παιδί και πολύ εύκολα. Εύκολα, κανείς δεν το ξέρει το εύκολο ή το δύσκολο. Πάση περιπτώσει, απέκτησε παιδάκι χωρίς τη βοήθεια της επιστήμης. Μιλάω φυσικά για την Μπέγκη Τρικαλιώτη, η οποία έδωσε μια συνέντευξη στο bovary.gr, η οποία λέει λοιπόν ότι οι γιατροί όχι απλά της είχαν πει, Ελένη, ότι θα δυσκολευτεί, της είχαν πει ξέχνατο. Της είχαν πει ότι οριστικά και αμετάκλητα δεν μπορεί να μείνει έγκυος. Και μάλιστα λέει ότι για αυτή την οριστική απόφαση τη βίωσε σαν πένθος. Δηλαδή η ίδια στεναχωρήθηκε πάρα πολύ γι' αυτό. Τα έβαλε με τον εαυτό της, τα έβαλε με το σύμπαν, έτσι λέει χαρακτηριστικά. Και όμως αποκαλύπτει ότι ακριβώς επειδή δεν δέχτηκα ποτέ την απόφαση των γιατρών, έμεινα έγκυος και χωρίς εξωσωματική. Δηλαδή, όταν κάποια στιγμή χαλάρωσε, σταμάτησε να πηγαίνει σε γιατρούς να δει το ορμονικό θέμα που είχε, αν την επηρεάζει ή όχι. Αβίαστα, με τον σύντροφό της, ήρθε το παιδί στη ζωή τους και τώρα έχει μαζί της την 6 χρονών Φραντσέσκα, που είναι ό,τι καλύτερο της έχει συμβεί. Οπότε, ναι, γίνεται και αυτό. Οι γιατροί, ναι, μεν τους ακούμε φυσικά και πρέπει να τους έχουμε συμπαραστάτες, αλλά καλό είναι να ακούμε και το ένστικτό μας, ίσως να παίρνουμε και μια δεύτερη γνώμη. Ναι. Ποτέ δεν ξέρεις. Μάλιστα, λέει ότι όταν συνάντησε αυτό το γιατρό μετά από καιρό και ήταν 8 μηνών έγκυος, ο γιατρός άσπρισε. Γιατί της είχε πει ότι αποκλείεται να μείνει έγκυος. Μα και λέει, εμένα μου άρεσε πάρα πολύ που λέει ότι συνάντησε μια γυναίκα και της είπε, κορίτσι μου, άσε το γυναικολόγο, πρέπει να πας και σε ενδοκρινολόγο να κάνεις εκεί αναλύσεις για να δεις. Και εκεί φάνηκε ότι τελικά μπορεί να κάνει παιδί και χαλάρωσε, ηρέμησε, φέθηκε με τον άντρα της και έκανε ένα κοριτσάκι. Nice. Και δεν έχει κάνει και γάμο. Κοριτσάκι δεν έκανε και η Καρντάσια που τελικά γέννησε. Μπορεί και η γυναίκα με το άγχος, με την πίεση, με τη στεναχώρια, γιατί τέλος πάντων όλα αυτά να σε ζητάει και όλος ο πλανήτης για το αν ο άντρας σου την ώρα που περιμένεις εσύ τις μέρες σου να γεννήσεις, τέλος πάντων κάνει πώς να το πω που να λέγεται τηλεόραση, τις ατασταλίες του τέλος πάντων. Δεν έχουμε ανατροπές όμως, γιατί το δίκτυο το οποίο το έβγαλε αυτό, ότι λίγο πριν φέρει στον κόσμο η Κλόε το κοριτσάκι της, λίγο 24 ώρα πριν αυτός ήταν στην Νέα Υόρκη και διασκέδαζε με άγνωστες γυναίκες, λέει το TMZ. Ενώ αν ήταν με γνωστές θα το παίρναμε πιο ελαφριά. Λέει ότι αυτό δεν έγινε τώρα, έγινε τον Οκτώβριο το βίντεο, απλά τώρα το δημοσίευσαν αυτοί. Και ίσως αυτή η οικογένεια θέλει να κάνει συνέχεια ντόρο. Γιατί στο μευτήριο που πήγανε τα ξημερώματα για να γεννήσει η Κλόε, ήταν και η μαμά και οι αδελφές και αυτός. Και μάλιστα αυτός, όπως γράφουν τα site, έκοψε και τον εμφάνιο λόρο. Λέω αυτός, ο Τριστάν, ο ακατανόμαστος, έκοψε το λόρο, έβγαλε φωτογραφίες. Νομίζω ότι κάπου διάβασα και δεν θυμάμαι τώρα που, ότι η ίδια λέει, είπε ότι εγώ στην παρούσα φάση θέλω να είναι εδώ ο πατέρας του παιδιού μου. Τώρα για το τι θα κάνουμε οι δυο τους, βεβαίως. Και μάτι μας απασχολεί. Που λέγαμε χθες και εγώ σας το λέω, για λόγους ασφάλειας και ψυχολογικής ευστάθειας, θα ήθελα να είναι εκεί ο πατέρας. Και μετά θα το κανονίσουμε. Ότι είναι σοκαρισμένοι το βλέπουμε, γιατί δεν έχουν κάνει τίποτα στο Instagram που αν μη τι άλλο αυτοί τα ποστάρουν όλα, ούτε πώς θα πούν το μωρά. Ούτε ότι γεννήθηκε. Επίσημη ανακοίνωση στην οικογένεια δεν έχουμε ακόμα τουλάχιστον. Τώρα μπορεί να προσπαθεί το ζευγάρι να λύσει τις παρεξηγήσεις. Για πες μου λίγο τώρα για τον Μάνο Γαβρά. Για σύστησέ με λίγο με αυτό το παιδί το οποίο δεν το γνωρίζω. Ένα αγόρι. Ξέρω ποιος είναι, μέχρι εκεί. Δεν τον έχω δει νομίζω και ποτέ από κοντά. Πες μου γι' αυτόν. Είναι ένα αγόρι.
εμπόριο, λένε, το οποίο ξεκίνησε την υποκριτική στην Ελλάδα, αλλά μετά από λίγο καιρό αποφάσισε να φύγει στην Αμερική. Για να... Πόσο χρονών είναι? Τώρα είναι 45 χρονών. Α, είναι 45. Ναι, βεβαίως. Είναι γεννημένος και μεγαλωμένος στο Ηράκλειο της Κρήτης. Ήρθε στην Αθήνα για να σπουδάσει και μετά είδε ότι τα πράγματα γι' αυτόν έχουν ένα ταβάνι στην Ελλάδα. Είχε παίξει αρκετές σειρές. Είναι 45. Δεν μου τα λες καλά. Πιο μικρός είναι. Μήπως είναι 35 με το ζόρι. Όχι, είδες τι ωραία που διατηρούνται στην Αμερική όσοι φεύγουν. Και είναι φράπες. Βρίσκει σίγουρο, πουλάκι μου. Σίγουρο, ναι. Σίγουρος. Έχω χάσει και τα φύλλα. Είμαι σίγουρη. Πολύ νεαρός πάντως. Τον συνάντησα. Έχει ένα σπίτι στην Αθήνα, διότι έρχεται καμιά φορά και στην Αθήνα. Εκτός από την υποκριτική, δραστηριοποιείται και στη Μύκονο επιχειρηματικά. Έχει ανοίξει εστιατόρια εδώ, και στο εξωτερικό. Τον ξέρει. Είμαστε πολλά χρόνια φίλοι από Θεσσαλονίκη. Όποιος σε ρωτάω, είμαστε φίλοι. Είμαστε φίλοι. Πολλά χρόνια. Αλλάζει και φωνή. Είμαστε πολλά χρόνια φίλοι. Γιατί φοβάμαι την επόμενη ερώτηση. Τον ρωτάω, η σχέση του με τις σχέσεις ποια είναι? Και τι σου απάντησε είναι για τις σχέσεις με τις σχέσεις του? Είναι όταν έχει σχέση, όταν δεν έχει σχέση, έχει... Τι κατάλαβες? Αυτό. Προτάσεις γάμου ο Μάνος Γαβράς έχει κάνει. Στην Αμερική μήπως παντρεύτηκε κρυφά και δεν το μάθαμε εμείς εδώ ποτέ στην Ελλάδα? Γιατί εκεί τον γάμο το έχουμε ξαναπεί, τον έχουν πολύ εύκολο. Και θα σου πω και κάτι για να σε σοκάρω, έχει γράψει και πολλά παιδικά βιβλία. Μπορεί να μην είναι μπαμπάς, αλλά αγαπάει πάρα πολύ τα παιδιά. Το σπίτι που βλέπω είναι το σπίτι του. Είναι το σπίτι του στο Λυκαβιτό. Ωραία, ωραία η εικόνα, έτσι, αυτό που είναι σαν όλο μαζί σου, είτε ενιαίο σχόλιο. Είναι ένα ωραίο loft. Πάνω ψηλά στο λόφο του Λυκαβιτού, γιατί θέλει να έχει θέα όλη την Αθήνα κάτω. Για να σας πω κάτι, με συγχωρείτε. Ναι. Είναι νομίζω το κλασικό σπίτι γυναικοπαγίδα. Μπράβο! Ρε παιδί μου που βγαίνεις ραντεβού και σου λέει, έλα να σου δείξω τα DVD μου. Wow. Στην προκειμένη περίπτωση η Ελιάνα είναι ακόμα καλύτερο, γιατί θα σου δείξει το DVD που έχει παίξει αυτός. Να τα. Ακόμα χειρότερο. Αχ, και ωραία θέα, ωραία βεράντα, μαγειρεύει. Μαγειρεύει άμα υπάρχει λόγος. Άμα υπάρχει λόγος, πάλι άλλαξε φωνή. Ναι, βλέπω το βίντεο. Και βλένει και πιάτο. Το σπίτι σου ποιος το διακόσμησε? Εσύ. Πόσο καιρό μένεις εδώ? Κάνα χρόνο, ένα χρόνο κάτι. Γιατί μένεις στο Λυκαβιτό? Γιατί μου αρέσει πάντα να μένω ψηλά και να βλέπω να έχω θέα. Σε όλα μου τα σπίτια είχα θέα. Έχω τρέλα. Πού γεννήθηκες? Στην Κρήτη. Πρωινό στο κρεβάτι ετοιμάζει για το κορίτσι σου? Το πρωινό είναι το κορίτσι που το είδες. Όταν υπάρχει. Ναι, κάνω τέτοια, κάνω. Η Μελέτα Γαβράς είναι ασπράδια, 5 ασπράδια, 4, ένα κίτρινο, κουάκερ, καρύδια, κανέλα, μέλι και ταχίνι. Είναι τούρμπο. Τρέξιμο ή κρόσπιτ? Και τα δύο. Ακριβώς αυτά που είπες, τα δύο κάνω αυτή τη στιγμή. Δηλαδή, βγαίνω, τρέχω στο βουνό κάθε πρωί. Σε ποια χώρα του εξωτερικού δεν έχεις πάει? Καλή ερώτηση. Δεν έχω πάει πολύ Ασία. Δηλαδή έχω πάει Ασία, αλλά δεν την έχω γυρίσει. Ξανθιές ή Μελαχρινές? Μελαχρινές. Μακροχρόνιες σχέσεις ή one night stand? Όταν έχει σχέση, έχει σχέση. Όταν δεν έχει σχέση, ότι... Έχεις one night stand? Όχι, δεν είναι, υπάρχει... One, two, three night stands. Γενικά, όπως κάθε σχέση είναι διαφορετική. Δεν έχω κάνει πολλές σχέσεις στη ζωή μου. Γνωστό αυτό. Αλλά δεν το έκανα από επιλογή. Έτσι μου βγήκε. Έκανα λίγες και καλές. Έχεις παντρευτεί κρυφά στην Αμερική? 50 φορές. Ούτε φανερά, ούτε κρυφά. Ποτέ. Όχι, όχι, δεν το έχω, αλλά πιστεύω κάποιος μπορεί να συμβεί και αυτό. Τρεις ανθρώπους μπορείς να βγάλεις για φαγητό. Ποιοι είναι αυτοί? Θα έλεγα Da Vinci, Coppola, ναι. Νάση Παραδεισινού και Martin Luther King. Να ζει κανείς ή να μη ζει? Να ζει, επιτρελάθηκες. Να ζει. Με ποιον πολύ διάσημο άνθρωπο έχουν μπερδέψει στον δρόμο? Δεν με έχουν μπερδέψει, αλλά στην Αμερική συνέχεια όπου και να πάω, είναι το κλασικό, το John Stamos, το John Stamos που λέμε. Εάν η ζωή σου γινόταν ταινία, τι τίτλο θα τη έβαζε? Ο γύρος του κόσμου σε 80 μέρες. Αλμυρό ή γλυκό? Αλμυρό, αλλά πάντα θέλω και λίγο γλυκό μετά, έστω μια μπουκιά. Ποιος πολύ διάσημος άνθρωπος είναι φίλος σου? Ένας από αυτούς είναι ο Gerard Butler, ας πούμε. Το χειρότερο κόνσεπτ που σου έχουν προτείνει για να κάνεις φωτογράφηση και δεν το δέχτηκες?
Γυμνές τέτοιες δεν κάνω. Πόσες φορές σε παίρνει τηλέφωνο η μαμά σου κάθε μέρα? Δεν με παίρνει κάθε μέρα. Έχω τρελή σχέση με τη μαμά μου, τη λατρεύω, με λατρεύει, αλλά δεν είμαι και μαμόθρητος. Εντάξει. Ποια ήταν η τελευταία φορά που έκανες πρόταση γάμου? Τι λες, παιδάκι, δεν έχω κάνει ποτέ. Ποτέ δεν ξέρεις. Μπορεί να έφαγες τη χιλόπιτα και να μην μας το λες. Και αν το κατάλαβα κιόλας, ε. Η μεγαλύτερη σου σχέση πόσο καιρό κράτησε? Ένα χρόνο και δύο μήνες. Πλήσιμο πιάτων ή σφουγγάρισμα? Πλήσιμο πιάτων. Πολύ περισσότερο, γιατί είναι και λίγο ψυχοθεραπεία. Καμιά φορά ξέρεις, ξεχνιέμαι, πλένω και τα πλένω και πολύ καλά. Πού θα πας τώρα που θα τελειώσουμε? Γυμναστήριο για CrossFit. Σε φιλώ. Φιλάκια. From what I heard, she got a baby by the name of. Θέλω να δω αν έχεις καθαρό βλέμμα. Άντε, και του χρόνου πολύ να σε χαιρόμαστε. Να το σε βλέπω, μάτσα μούτσα, φιλιά. Με τους φίλους σας δεν αγκαλιάζετε. Είναι παιδιά γλυκό παιδί, καλό παιδί. Ένας φίλος που θέλεις να έχεις, που θα σε περιποιηθεί. Έχει μέσα και την κριτική φιλοξενία. Δηλαδή, θα σου μαγειρέψει, θα σε περιποιηθεί, θα σε κάνει να νιώσει πολύ άνετα. Πήγε να με ρίξει από το λικαβιτό κάτω. Τι ωραία αυτά, περνάμε. Απλά πράγματα που κάνουν συνεντεύξεις όλοι. Τους σου μαγειρεύουν, πάνε να σε ρίξουν από κάτω από το λικαβιτό. Μια χαρά. Και εγώ να σε για σένα είναι η ζωή. Θα πήγα να κάνω όλες συνεντεύξεις με τους γαβράδες αυτού του κόσμου. Πάντως έτσι μια τέτοια ωραία μέρα, σαν τη σημερινή που ο ήλιος λάμπει και η θάλασσα στράφτουν τα νερά της. Τώρα, πριν κάνα 2-3 μέρες, ο Σπύρος μας πήγε μια βόλτα στη τζιά με ένα ψαρά και του φτιάξε και πάνω στο καίκι του και μια ωραία κακαβιά. Λίγο θάλασσα, λίγο τζιά, λίγο κακαβιά. Ας φύγει το μάτι μας, πάμε. Οι μάγειρες και οι πραγματικοί καλοφαγάδες συμφωνούν όλοι σε ένα πράγμα. Τη πολύ μεγάλη σημασία της φρέσκιας πρώτης ύλης. Πάμε να μάθουμε όλα τα μυστικά για μια λαχταριστή κακαβιά του καϊκιού, κυριολεκτικά. Γι' αυτό συναντήσαμε τον Κώστα, εστιάτορα και ψαρά, με σκοπό να βγούμε στα ανοιχτά, να δούμε τι ψάρια θα πιάσουμε και να γευτούμε όλη τη φρεσκάδα της θάλασσας στο πιάτο μας. Πρέπει να είναι πολύ ιδιαίτερο να ξεκινάει έτσι κάθε μέρα. Σου φτιάχνει όλη η διάθεση. Όταν αγαπάς τη θάλασσα και συγχρόνως τη σέβεσαι, ξεκινάς, ας πούμε, και γίνεσαι άλλος άνθρωπος. Τι ψάρια θέλουμε ιδανικά για το πιάτο μας? Σίγουρα θέλουμε να βρούμε καμιά σκορπίνα, θέλουμε να βρούμε κανένα χάνο πελαγίσιο. Μια χαρά θα πας. Άμα είναι για κάνα εξτραδάκι, κανόνισε. Δεν είναι εύκολη δουλειά, αλλά κάποιος πρέπει να δοκιάζει. Όχι εγώ, κάποιος. Θα φτιάξουμε κακαβιά του καϊκιού. Πολύ απλή, πολύ εύκολη και πολύ νόστιμη. Για κάθε ένα κιλό ψάρια που έχουμε μέσα στην κακαβιά μας, βάζουμε μισό κιλό πατάτες, μισό κιλό κρεμμύδια. Το μυστικό είναι η φρεσκάδα. Όταν έχεις καλή πρώτη ύλη, δεν χρειάζεται να κάνεις πολλά πράγματα. Αλήθεια. Δουλάβει ασφαλείας. Δεν αναλάβει ο μάγειρας Β' να καταλάβει. Ναι, ναι, βέβαιος. Κάτσε να πάω να φέρω και τις πατάτες. Να πάω να φέρω και τις πατάτες. Και οι πατατούλες μας είναι μέσα. Ωραία. Ναι. Πρέπει να βάλουμε τώρα. Πρέπει να βάλουμε τώρα τα ψάρια, να γεμίσουμε με νερό και μετά προς το τέλος θα βάλουμε τα καρκινοειδή, τα καμπουράκια μας, οι καραβιδούλες μας, οι αρίδες μου, γιατί αυτά δεν θέλουν πολύ. Τι προετοιμασία κάνουμε στα ψάρια μας? Τα έχουμε καθαρίσει καλά τα ψαράκια μας. Από εκεί και πέρα θέλουν λίγο αλάτι στις κοιλιές τους, να τους βάλουμε. Και όσο μπορούμε τα βάζουμε με τέτοιο τρόπο ώστε να είναι σφιχτά. Όσο πιο απλά μαγειρεμένο, τόσο πιο νόστιμο. Αφήνουμε τη θάλασσα να κάνει τα υπόλοιπα. Κάνα 20 λεπτό περίπου σε δυνατή φωτιά, θα τα αφήσουμε και από εκεί και πέρα κάνα 5 λεπτό πιο πριν θα βάλουμε τις γαρίδες και τις καραβίδες.
Και άμα θες να μην στο ματιάσουνε κιόλας, το κλείνει εδώ. Και μένει σύζυγος. Να σας πω ότι ανέβασα μια φωτογραφία σήμερα, γιατί το φόρμα που φοράω σε τρεις τυχερές φίλες, όπως σας είχα πει στην έναρξη, τώρα την ανέβασα τη φωτογραφία. Μπορείτε να κάνετε like και να το κερδίσετε. Και εννοείται και μια τηλεφωνικά, όταν θα σας πω ότι μπορείτε να μας καλέσετε τώρα. Λοιπόν, να καλωσορίσουμε στην παρέα μας και τον Τάσο με τον Θοδωρή. Χαίρετε. Χαίρετε. Δεν θα ξεκινήσω με το δικό σου θέμα, Θοδωρή μου, που το περιμένουμε βεβαίως και είναι και πολύ ενδιαφέρον και θα δούμε σήμερα. Θα θυμηθούμε μάλλον ταινίες που με πολύ έντονο κατασκοπευτικό έτσι, χαρακτήρα, το οποίο μάλλον έχει και μια βάση αλήθειας, όπως αυτό το κόκκινο σπουργίτι που σας έλεγα ότι είδα προσφάτως, να τη δείτε η ταινία, εμένα μου άρεσε, και πόσες άλλες υπάρχουν εκεί με αυτή τη σχέση Αμερικής-Ρωσίας, Ρωσίας-Αμερικής. Ωραίες ταινίες. Λοιπόν, πριν μπούμε στις ταινίες όμως, για πάμε λίγο στα δικά μας. Να δούμε την εξέλιξη με το θέμα του πιλότου, του Σμιναγού Γιώργου Μπαλταδόρα. 9:30 το πρωί βρέθηκε ισορρός από αλευτικό σκάφος στα ανοιχτά της Κύρου. Ισορρός έχει μεταφερθεί στο 251 Γενικό Νοσοκομείο Αεροπορίας για τις απαραίτητες ιατροδικαστικές εξετάσεις. Οι δίτες ψάχνουν το μαύρο κουτί του Μιράζ αυτή την ώρα που μιλάμε, για να βρούμε ακριβώς και ποια ήταν η αιτία που οδήγησε το Μιράζ στο να πέσει στα ανοιχτά της Κύρου, εκεί στην 135 Σμιναρχία Μάχης. Όλοι λένε από το πρωί που τους ακούω οι ειδικοί ότι δεν πρόλαβε να αντιδράσει. Υπήρξε πιθανότατα απώλεια προσανατολισμού, ίσως και άσχημη ορατότητα λόγω της νέφωσης. Δεν φαίνεται να υπάρχει κάτι άλλο, γιατί δεν πρόλαβε να αντιδράσει. Ούτε ο δεύτερος πιλότος είδε να εκτινάσει το κάθισμά του ή να ζητάει βοήθεια, να πατάει το κουμπί SOS. Να πούμε ότι υπήρξε γρήγορη αντίδραση των Τούρκων. Έβγαλαν ανακοίνωση πάρα πολύ γρήγορα, δεν το συνηθίζουν, για να πούνε ότι δεν υπάρχει καμία εμπλοκή τουρκικού αεροσκάφους σε αυτή την ιστορία. Ο 34χρονος πιλότος, ο οποίος ήταν πολύ έμπειρος, άφησε πίσω του τη σύζυγο και δύο ανήλικα παιδιά και η κηδεία θα γίνει αύριο στη γενέτειρά του στο Μορφοβούνι Καρδίτσας. Εμείς να πούμε συλληπιτήρια στην οικογένεια και κουράγιο. Συλληπιτήρια, κουράγιο και εύχομαι να βρουν τη δύναμη πολύ γρήγορα, έτσι σιγά σιγά, να επανέλθουν στη ζωή τους, στην καθημερινότητά τους και να έχουν το κουράγιο να συνεχίσουν και να προοδεύσουν μαζί, να προοδεύσουν τα παιδιά τους με τη βοήθεια φυσικά όλης της οικογένειας. Και της πολιτείας, λέει, να βοηθήσει η πολιτεία, πολιτείας, γιατί δεν είναι εύκολα πράγματα αυτά. Μια γυναίκα με δύο πολύ μικρά παιδιά. Και νομίζω ότι δεν είναι αρκετές τελικά αυτές οι συντάξεις που βγαίνουν με 300 και 400 ευρώ. Πρέπει να βρεθεί ένας άλλος τρόπος. Που λέγανε χτες, δεν θυμάμαι που το άκουγα, γιατί άκουγα ειδήσεις παντού, ότι δεν είχαν κάνει ούτε Πάσχα μαζί, γιατί ήταν μέσα, έπρεπε να, για τις πτήσεις όλες αυτές, και ότι περίμεναν να βρεθούν τώρα, σήμερα, χτες, αύριο. Ήταν η τελευταία μέρα. Πόπο, Χριστέ μου. Λοιπόν. Πάμε να αλλάξουμε λίγο εντελώς μάλλον το κλίμα και να περάσουμε λίγο στις ταινίες. Ναι, βεβαίως. Η αφορμή είναι μια ταινία από τις πολλές που βγαίνουν αυτή τη βδομάδα, που βγήκαν χτες Πέμπτη. Λέγεται Συνωμοσία. Mm-hmm. Το έχουμε ξανακούσει όλο και όντως πρόκειται για μια πολύ μεγάλη συνωμοσία. Σε αγγλικό έδαφος, στο Λονδίνο. Η Νούμι Ραπάς πρωταγωνιστή είναι η Σουηδή που κάνει πια αγγλόφωνη καριέρα, που έπαιξε το κορίτσι με το τατουάζ, το πρωτότυπο, το σουηδέζικο. Η Νούμι Ραπάς λοιπόν είναι απογοητευμένη γενικά και λίγο ητοπαθής πλέον, διότι στη βάρδια της είχαν σκοτωθεί πολλοί άνθρωποι σε τρομοκρατική επίθεση στο Παρίσι, αλλά επανέρχεται, της αναθέτουν μια πολύ δύσκολη υπόθεση και από την αρχή συμβαίνει ένα μπέρδεμα το οποίο μου άρεσε πολύ. Ένα μπέρδεμα κατά το οποίο την προσεγγίζουν στο δρόμο για να της αναθέσουν αυτή την υπόθεση, αλλά αποδεικνύεται ότι αυτοί που την πλησίασαν ήταν οι λάθος άνθρωποι. Ήταν αυτοί που ήθελαν να πάρουν πληροφορίες λόγω της εκπαίδευσής της, μέσα από την εκπαίδευσή της, για να κάνουν ένα τρομοκρατικό χτύπημα. Γιατί για κάποιον δουλεύουν. Το για ποιον δουλεύουν θα το μάθουμε όταν θα εμπλακούν και οι κανονικές μυστικές υπηρεσίες, και οι Βρετανικές, και οι Αμερικανικές. Η CIA με τον Τζον Μάλκοβιτς, παίζουν και γνωστοί ηθοποιοί, παίζει και ο Ορλάντο Μπλουμ, έναν περίεργο τύπο που εμφανίζεται ως κλέφτης αλλά εξελίσσεται σε κάτι άλλο, και ο Μάικλ Ντάγκλας, ο οποίος επανέρχεται σε ένα μικρό ρόλο στην αρχή, δεν θα πω τίποτα άλλο, δεν είναι όμως ο μικρός ρόλος ο οριστικός του, δηλαδή έχει και κάτι άλλο μέσα στην ταινία. Στο τέλος λίγο η υπερβολή με μπέρδεψε.
ακόμα περισσότερο και δεν κατάλαβα για ποιο λόγο έγινε όλο αυτό το σεμινάριο στο τέλος και όλο αυτό το δίδαγμα. Εν πάση περιπτώσει, είναι μια σφιχτοδεμένη περιπέτεια που μας υπενθυμίζει ότι αυτού του είδους τα κατασκοπευτικά δράματα τελικά έκαναν το μεγάλο τους πικ, τη μεγάλη τους ακμή, αλλά δεν σταμάτησαν ποτέ να υπάρχουν. Ο άνθρωπος, ο φανταστικός αυτός άνθρωπος, ο οποίος το έκανε μόδα, ήταν ο James Bond. Ήταν ο 007, όπου στη δεκαετία του 60, από τη στιγμή που ξεκίνησε, μέχρι ακόμα και σήμερα με το δικό του τρόπο, καταφέρνει να ανανεώνει το ενδιαφέρον για ένα είδος που φάνηκε ότι ήταν φτιαχτό, αλλά δεν ήταν, διότι εξακολουθεί να υπάρχει αυτή η έκτρα, η ψυχροπολεμική έκτρα. Ο James Bond, λοιπόν, στο «Από τη Ρωσία με αγάπη», τη δεύτερη του ταινία μετά το «Dr. No», και ειδικά ο Sean Connery, έδωσε την εικόνα ενός πράκτορα που δεν ήταν ούτε ήταν βέβαια σκοτεινός και λίγο μυστικοπαθής, αλλά ήταν και κοσμοπολίτης, ήταν και μπομπιβάν, είχε και χιούμορ και γυναικάς και ήξερε να τρώει και ήξερε να περνάει όμως καλά. Όμως είναι Βρετανός. Δεν είναι δηλαδή η ιστορία ανάμεσα σε κατασκόπους Αμερικάνους και Ρώσους. Σωστό. Υπάρχει αντίστοιχος πολύ γνωστός ήρωας, αλλά Αμερικανός. Ναι. Ποιος? Ο Τζακ Ράιαν. Για, βοήθησέ με. Το κυνήγι του κόκκινου Οκτώβρη, το έχεις δει με τον Σον Κόνερι? Το είχα δει, αλλά αν κάποιος έχει παίξει Baldwin ένα ρόλο μόνο, δεν μπορεί να μείνει τόσο πολύ όσο ο James Bond που συνεχίζει να κάνει καριέρα τώρα εδώ και 50 χρόνια. Ναι, θέλω να σου πω ότι οι χαρακτήρες οι οποίοι δημιουργήθηκαν ήταν από αγγλικές πένες. Δηλαδή ο Ιαν Φλέμινγκ, ο Τζον Λεκαρέ, οι άνθρωποι, δηλαδή οι συγγραφείς οι οποίοι έφτιαξαν αυτούς τους σπουδαίους χαρακτήρες που περικλείουν πολλά και κυρίως ένα παρελθόν σκοτεινό το οποίο δεν αποκαλύπτεται 100% αλλά δίνει πληροφορία στο χαρακτήρα έτσι ώστε να κινείται με μυστήριο τρόπο, αυτό το κάναν Άγγλοι. Ο Ιαν Φλέμινγκ λοιπόν έφτιαξε αυτόν το χαρακτήρα. Την ίδια δε χρονιά περίπου βγήκε και ένας άλλος που ήταν από εργατική τάξη. Ήταν ο Μάικλ Κέιν για το Φάκελο Ύπκρες που αργότερα έγινε και το Η Κηδεία στο Βερολίνο. 5 φορές έπαιξε ο Μάικλ Κέιν αυτόν τον χαρακτήρα και με τελείως διαφορετικό ύφος. Το αστείο και το ειρωνικό είναι ότι οι ίδιοι παραγωγοί που κάνουν τον James Bond με 4 από τους συντελεστές, δηλαδή φωτογραφία, μοντάζ, σκηνογραφία, ήταν και του James Bond. Και κάνανε ένα τελείως διαφορετικό πράγμα που έκανε πάρα πολύ μεγάλη επιτυχία επίσης. Όχι τόσο μεγάλη όσο ο James Bond. Δεν υπάρχει τίποτα που να φτάνει την εταιρεία, αυτό το μαγαζί που λέγεται Bond 007. Τίποτα. Αλλά επειδή σκέφτομαι την ερώτηση της Ελένης, από σύγχρονες κατασκοπευτικές ταινίες, ο Jason Bourne δεν είναι Αμερικάνος που είναι στην κατασκοπία? Και ο Jason Bourne. Μου αρέσουν αυτές τις ταινίες. Πολλές πολύ μου αρέσουν. Απλώς εκεί δεν είναι ακριβώς. Δηλαδή δεν έχουμε καταλάβει. Υπάρχουν πάρα πολλές, έτσι. Δεν έχουμε καταλάβει ακριβώς πόσο μπλέκουν η Ανατολική με τους Δυτικούς. Έχουμε να κάνουμε με το δράμα ενός συγκεκριμένου πράκτορα. Είναι λίγο αδέσποτος αυτός ο πράκτορας. Σαν να έχει δουλέψει για κάποιον, ποιος είναι αυτός, δεν ξέρουμε, να έχει μηδενίσει και να ξανοίγεται μπροστά στο μέλλον του, ψάχνοντας να βρει το παρελθόν. Πολύ ενδιαφέρον. Εκεί τον κυνηγάνε όλοι. Ενώ εδώ ξέρουμε ποιος κυνηγάει ποιον. Υπάρχουν καλοί και κακοί σε τέτοια έργα, Θοδωρή μου. Δηλαδή, ποιος μπορεί να πει ποιος είναι ο καλός, ποιος είναι ο κακός, αφού και οι δύο πλευρές μια δουλειά κάνουν. Η καλή ταινία είναι αυτή που δεν σου λέει ακριβώς τι γίνεται. Ο James Bond, οι πρώτες του ταινίες τουλάχιστον, μπορεί να μην είναι σπουδαίες ταινίες, αλλά τουλάχιστον φέρνουν μια φρεσκάδα και ένα χιούμορ που τουλάχιστον την υπερβολή τη μετριάζουν με ένα πολύ ευεργετικό τρόπο για το θεατή. Τώρα που είπαμε χιούμορ, μια από τις αγαπημένες μου ταινίες είναι το SOS Πεντάγωνο Καλή Μόσχα. Με την επικείμενη πυρηνική καταστροφή να είναι πρώτων πυλών, ο Στάνλι Κιούμπρικ έκανε μια σπουδαία ταινία με τον Πίτερ Σέλλερς να κάνει 3 ρόλους, που ήταν ο ένας πιο αστείος από τον άλλον. Δηλαδή έκανε έναν αξιωματικό της ΡΑΦ, Βρετανό, πολύ Βρετανό όμως, έκανε τον πρόεδρο των ΗΠΑ που έπαιρνε στο τηλέφωνο τον Ρώσο και του έλεγε «Δημήτρη, ηρέμησε λίγο», και ο άλλος ούρλιαζε να του στείλει «θα στείλω τους πυράβλους». Και έπαιξε και έναν ναζί επιστήμονα που τον καλούνε στο δωμάτιο του πολέμου και παθαίνει κρίση αυτός και του φεύγει το χέρι και αρχίζει και χαιρετάει ναζιστικά. Μια τρομερή σάτυρα που είχε κάνει και πάρα πολύ μεγάλη επιτυχία και είναι μια από τις σπουδαίες ταινίες τις αντιπολεμικές, γιατί κάθε καλή πολεμική ταινία οφείλει να είναι και αντιπολεμική. Μια ωραία αμερικάνικη ταινία, παλιά, ο άνθρωπος της Μαντζουρίας, είχε βγει τότε κάτω από έναν άλλον ήλιο. Ήταν τελείως αμερικάνικη η επιστροφή ενός
ήρωα από τον πόλεμο της Κορέας, που δεν θυμάται τίποτα, αμνησιακός. Αυτό το 62, εάν σκεφτούμε ότι στο ρόλο της μάνας του, αυτή η δολοπλόκος, η Άντζελα Λάντσμπερι, έχει έναν τρομερά αρνητικό ρόλο μέσα στην ταινία, γιατί είναι και πολιτικός και συμβάλλει στην πλήση εγκεφάλου του ήρωα, είναι πάρα πολύ προχωρημένη ταινία. Έχει γίνει remake αυτό με τον Denzel Washington. Denzel Washington και τη Meryl Streep. Επίσης πολύ ενδιαφέρουσα ταινία, αλλά τίποτα δεν φτάνει αυτό εδώ που βλέπουμε. Σου ανέφερα Τζον Λεκαρέ, να σου πω δύο ταινίες του με κατασκοπία κλπ. Μία παλιά, Ο άνθρωπος που γύρισε από το κρύο, νομίζω από τις πιο κλασικές, Ρίτσαρντ Μπάρτον το 1965, πολύ μεγάλη επιτυχία. Και όλο αυτό της δεκαετίας του 60 που είναι η δεκαετία για τα κατασκοπευτικά. Να θυμίζω ότι ο Τζον Λεκαρέ ήταν ένας άνθρωπος που έχει θητεύσει στις μυστικές υπηρεσίες, την απογοήτευσή του προσπάθησε και την αηδία του για το σύστημα αυτό προσπάθησε να το βγάλει στα βιβλία. Είχε πάρει τις εγκρίσεις από τους προϊσταμένους του, οι οποίοι θεωρούσαν ότι αυτά που γράφει είναι τελείως αποκύματα της φαντασίας του, ενώ όλος ο κόσμος που τα διάβαζε, αναγνώστες, θεωρούσαν ότι είναι τελείως αληθινά. Αυτός πέρασε την αληθοφάνεια για αυθεντικότητα στα βιβλία του και το κατάφερε και σε ταινίες παλιότερες αλλά και πιο καινούριες, όπως Ο κλήρος έπεσε στο Σμάιλι, που θεωρώ ότι είναι αριστούργημα, με τον Γκάρι Όλτμαν. Σπουδαία ταινία κι αυτή. Θέλω να πω ότι το είδος κουράζεται αυτό, αλλά δεν κοπάζει ποτέ. Επανέρχεται και νομίζω ότι είναι εξαιρετικά επίκαιρο, δυστυχώς, διότι από ό,τι φαίνεται οι σχέσεις των δύο χωρών, των δύο υπερδυνάμεων, έχουν περάσει από πάνω από 40 κύματα, αλλά εξακολουθούν να είναι τεταμένες και στην κόψη με σημαντικές ή ασήμαντες αφορμές. Οι λόγοι είναι άλλοι, αλλά οι ταινίες βρίσκουν πάντα τους πιο φανταχτερούς, εντυπωσιακούς και δραματικούς. Δεν σταματάει ποτέ αυτό. Πολύ ωραία. Δεν κατάλαβα, η ταινία που παίζει αυτή την εβδομάδα, που ήταν η πρώτη που είπες, η Συνωμοσία. Είναι ταινία που σου άρεσε. Είναι ένα σφιχτό θρυλεράκι με πιστεύω κακό φινάλε, αλλά το χειρίζεται καλά ένας πολύ επαγγελματίας σκηνοθέτης που λέγεται Mike Lapted και έχει κάνει τα πάντα. Από τους γορίλες στην Ομίχλη μέχρι την Κόρτ. Δηλαδή, ό,τι μπορείς να φανταστείς. Μάλιστα. Λοιπόν, φεύγω και πάω λίγο να περιποιηθώ τα κορίτσια μου. Γέλατε μαζί μου, γιατί τέλειωσε το Πάσχα και σιγά σιγά όσοι είχατε σχεδιάσει να προχωρήσετε σε γάμο, νομίζω ότι έχετε αρχίσει να ψάχνετε. Από νηφικά, από παπούτσια, από τι να φορέσετε μετά στο τραπέζι, στο γλέντιστο, όπως θέλετε πείτε το. Αλλά κυρίως εμείς τα κορίτσια όταν ετοιμαζόμαστε να γίνουμε νηφούλες, σκεφτόμαστε εμάς. Πώς θα μπει στην εκκλησία και το μακιγιάζ σου θα σου πηγαίνει, δεν θα είναι υπερβολικό για εκκλησία, αλλά θα κρατήσει και θα είναι και ωραίο και μέχρι το βράδυ, να κάνεις έντονο ή άτονο. Το σημαντικότερο που εγώ σας προτείνω να μην ξεχάσετε, εγώ δεν μ' αρέσουν οι αδιάβροχες μάσκαρες, αλλά για την ημέρα του γάμου, που μια συγκίνηση δεν υπάρχει περίπτωση να μην την νιώσετε, για εκείνη την ημέρα βάλτε για σιγουριά διάβροχη μάσκαρα, μην πασαληφθείτε. Λοιπόν, πάμε να δούμε εμείς προτάσεις για μακιγιάζ για την ημέρα του γάμου και αμέσως μετά να περάσουμε να δούμε εδώ με τον Βασίλη μου τι ακριβώς θα δείξουμε από χτενίσματα. Και από ό,τι φαντάζομαι, έχει φέρει και κουράδες, έχει φέρει πολλά πράγματα για να δούμε και να παίξουμε. Λοιπόν, πάμε να δούμε πρώτα νηφικό μακιγιάζ. Γεια σας κορίτσια, έφτασε η ώρα που πρέπει να επιλέξετε τι νηφικό μακιγιάζ θέλετε να κάνετε. Επικεντρωθείτε σε τρεις στόχους. Να είστε διαχρονικά όμορφες, το μακιγιάζ να είναι ανθεκτικό γιατί εκείνη η μέρα είναι πολύ απαιτητική και να είναι εντυπωσιακό τόσο από κοντά όσο και για τις φωτογραφίες που θα μείνουν για πάντα. Συμβουλή πρώτη. Δώστε βάση στη βάση. Χρησιμοποιήστε ενυδατική κρέμα με πέρλες, πράιμερ που κάνει το δέρμα πολύ βελούδινο και κρέμα ματιών με αντανακλαστές φωτός, έτσι ώστε να δώσουμε όσο περισσότερο φως μπορούμε στο δέρμα. Για ακόμα πιο ωραίο αποτέλεσμα, χρησιμοποιούμε αερογράφο. Επιλέγουμε αυτή την τελευταία τεχνολογία γιατί μας παρέχει τέλεια κάλυψη, το μακιγιάζ είναι αδιάβροχο και μας δίνει πορσελάνινο εφέ χωρίς να βάλει.
Έτσι κάνω το δέρμα 3D. Επόμενο στάδιο, τα μάτια. Χρησιμοποιούμε αδιάβροχη βάση για να διασφαλίσουμε τη διάρκεια και να αποφύγουμε τη λιπαρότητα του βλεφάρου. Για τη συνέχεια επιλέγουμε σκιές σε λαμπερές φυσικές ροζ μπρονζέ αποχρώσεις. Δίνουμε βάθος στο βλέμμα χρησιμοποιώντας μία καφέ ματ σκιά στο χρώμα της σοκολάτας. Δεν ξεχνάμε να περιγράψουμε το βλέμμα χρησιμοποιώντας μολύβι. Αδιάβροχη μάσκαρα και φυσικά ψεύτικες βλεφαρίδες. Καθώς και λευκό μολύβι μέσα στο μάτι για πιο ξεκούραστη όψη. Μην ξεχνάτε να βουρτσίσετε και να βάψετε τα φρύδια σας. Ήρθε η ώρα να μιλήσουμε για τις φωτοσκιάσεις. Ενισχύω τις φυσικές σκιάσεις του προσώπου με μία τερακότα και χρησιμοποιώ ρούζ σε baby pink αποχρώσεις. Και περνάμε στα χείλη. Προτιμώ χρώματα κοντά στο φυσικό χρώμα των χιλιών, διορθώνοντας και τονίζοντας το σχήμα τους. Συνεχίζω βάζοντας gloss στο κέντρο των χιλιών, που τα κάνει φυσικά ζουμερά. Μικρό μυστικό. Απογειώστε τον υφικό μακιγιάζ χρησιμοποιώντας λάμψεις ψηλά στα ζυγωματικά που μιμούνται την υγρασία του δέρματος και δημιουργούν ένα διάφανο πέπλο χρώματος. Εμπιστευτείτε τον make-up artist που θα σας αναλάβει. Η συνταγή της επιτυχίας είναι να είστε η πιο εκθαμβωτική εκδοχή του εαυτού σας. Φιλιά πολλά! Γεννούνται και οι γυαλάδες, ακόμα και αν το λέω και για εσάς που ίσως να τις φοβάστε. Και εγώ δεν ήμουν ποτέ πολύ, δεν τις αγαπούσα τις γυαλάδες. Ίσως γιατί έβλεπα ότι στην τηλεόραση, αν δεν το κάνεις σωστά, γίνεσαι λίγο περίεργη. Τέλος πάντων, ωραίες είναι οι γυαλάδες και ειδικά στις νυφούλες, γιατί κάνει αυτό το πολύ φρέσκο. Μόλις ξύπνησα, γυαλίζει το μαγουλάκι μου και είναι υπέροχο. Απλά μήπως κάποια να σας δείξει πώς να το κάνετε για να το κάνετε σωστά, μην γίνει υπερβολικό και δείχνει σαν ιδρωμένη. Να είναι τόσο όσο χρειάζεται, αλλά είναι πολύ ωραίο. Και ήσυχο μακιγιάζ, ήσυχο. Μην δώσετε όλη την ένταση την ημέρα του γάμου, πιστέψτε με. Λοιπόν, με το ίδιο κορίτσι συνεχίζουμε την παρουσίαση και φυσικά με τον Βασίλη να δούμε λίγο τι μπορούμε να κάνουμε την ημέρα εκείνη με τα μαλλιά μας. Κοίτα, τώρα εδώ τα έχουμε κάνει σπαστά, ελαφρώς με το ψαλίδι, ελαφρώς σπαστά, να μην φαίνεται τυποποιημένο και τέτοια. Τώρα, όταν έχεις κάτω τα μαλλιά σου ελεύθερα, έχεις πολλές επιλογές. Μπορείς να τα αφήσεις όλα κάτω και να βάλεις ένα ωραίο πέπλο πάνω. Που το συνηθίζουν πάρα πολλές νύφες. Εγώ να ξεκινήσω, θέλω να δούμε λίγο πέπλα, κοντό και μακρύ. Θα δούμε τη διαφορά και το κοντό. Όχι, θα βάλεις πρώτο το μακρύ που δεν θέλεις να το βάλεις με τίποτα, για να μετά να απολαύσεις το κοντό σου. Γιατί του έλεγα, το ξέρω του αρέσει το κοντό, σε όλους αρέσει το κοντό, εννοώ τους κομμωτές. Πάλι στις νύφες αρέσουν τα μακριά τα πέπλα. Και γιατί σου λέει κάθε κοπέλα, εγώ ρε παιδιά, θέλω να το ζήσω έτσι όπως το έχω ονειρευτεί από μικρό παιδάκι, έτσι όπως το περίμενα. Οπότε, ναι, θα το βάλει το μακρύ το πέπλο. Εγώ θα έλεγα λοιπόν ότι ένα μακρύ πέπλο, προτείνω εγώ στον αγαπημένο μου Βασίλη, δώστε του λίγο εδώ, λίγο όγκο να κάνει λίγο έτσι, όπως θα τη βλέπετε από μπροστά την ύφη, δηλαδή με λίγα λόγια, να βλέπετε λίγο από πάνω, όχι πάρα πολύ ψηλά, τώρα είναι τα χέρια του μέσα. Θα πέσει αυτό.
να βλέπει λίγο το πέπλο της, να μπορεί να είναι έτσι διάφανο, μακρύ. Που αν φοράει και ένα μακρύ νηφικό θα είναι πάρα πολύ ωραίο. Εντάξει, έχει άλλη χάρη το μακρύ το πέπλο, αν τα λέμε και αυτά. Το έβαλα. Οι κομμωδάς δεν τα πολύ θέλουν τα μακριά, γιατί θέλουν πάνω απ' όλα να πρωταγωνιστήσει το μαλλί τους. Αλλά πάνω απ' όλα πρέπει να πρωταγωνιστήσει η νύφη ολόκληρη. Τι τσάμπα, εκτενίζουμε. Ναι, ο καθένας έχει τα δικά του. Επίσης, μπορείς, άμα βάλεις τέτοιο μακρύ που σου αρέσει, μπορείς να βάλεις, ας πούμε, μπροστά θα και βάλεις. Μια εννοείται. Τέτοια κουάφ. Θα βάλεις. Μια κουάφ θα βάλεις, ή θα βάλεις δύο λουλούδια, ή θα δεις τι θα βάλεις, πώς θα το φτιάξεις. Κοίτα τι ωραίο διακριτικό που είναι αυτό, ούτε κάνει δηλαδή μπούγιο, ούτε τίποτα. Για βάλε και κάτι με μπούγιο όμως. Α, είπες. Ναι. Είπα. Είπα γιατί οι νύφες δεν είναι όλες ίδιες. Αυτό το κάνεις όπως θες. Το σηκώνεις. Καταλαβες. Ναι. Μπορείς να το πας εδώ, ας πούμε, στο πέπλο. Οπωσδήποτε θέλει κάτι να βάλετε εκεί, έτσι. Οπωσδήποτε. Ωραία, και τώρα, έτσι. Και κάτι ακόμα που θέλω να πω εγώ, εμπειρικά. Αν ο γαμπρός με την ύφη δεν απέχουν πολύ στο ύψος, μην βάλετε πράγματα που να έχουν όγκο εδώ και σηκώθει πιο ψηλά και όχι τίποτα άλλο. Ωραία, για μια μέρα δεν πειράζει, αλλά για μια ζωή που θα βλέπεις φωτογραφίες, γιατί να λες. Μα δεν είναι ωραίο το πλάνο. Φαίνομαι εγώ πιο ψηλή από τον γαμπρό. Σου αρέσει έτσι με αυτό τώρα. Ωραίο είναι. Εμένα μου αρέσει. Ωραία, εμένα να κάνουμε και κάτι άλλο. Θα κάνουμε πολλά. Να βάλουμε και το κοντό να δεις. Άμα δεν βάλεις το κοντό, δεν ξέρω, δεν ησυχάζεις. Φυσικά να βάλουμε το κοντό. Μα είναι ωραίο το κοντό, χαρίζει. Φυσικά και είναι ωραίο το κοντό. Αλλά εμένα μου αρέσει το μακρύ. Α, είσαι του μακριού γι' αυτό. Κράτα λίγο να ωραίο και με ένα κότσο να κάνεις έτσι ψηλά εδώ. Έναν ψηλό ωραίο λοιπόν, κότσο και να βάλεις το μακρύ κότσο, από κάτω να κρέμεται μέχρι πίσω. Αριστούργημα. Τώρα που είπες κότσο, θα τις τα πιάσω ελαφρώς. Ναι. Για να βάλω το κοντό το πέπλο, να το δούμε. Απλά γρήγορα και ούτε στημένα μαλλιά, ούτε τίποτα προτείνω εγώ. Εμένα μου αρέσουν φέτος τα πιο ελεύθερα, να σου πω. Δηλαδή και μερικά τριχάκια να φύγουν που λέει ο λόγος, δεν με ενοχλεί. Τώρα εξαρτάται και από την ύφη, έτσι. Τώρα, άμα είναι ένα κοριτσάκι 20 χρονών, 25, εννοείται όσο πιο απλά, τόσο πιο και κοντά στην ηλικία του. Ναι. Αν είναι όμως μια γυναίκα η οποία είναι και σαν φυσικ πιο ντάμα, ρε παιδί μου, δεν ξέρω αν χρειάζεται να είναι τόσο. Τόσο χύμα εννοείς. Χύμα δεν λέω ποτέ μια νύφη. Είναι υπερθέαμα οι νύφες όλες, γιατί όλες έχουν κοιτάξει να κάνουν το καλύτερο δυνατό για εκείνη την ημέρα. Έχουν βρει την αγαπημένη τους κομμότρια, παύλα κομμωτή. Έχουν βρει ποιος δικός τους άνθρωπος θα πάει καλύτερα στο μακιγιάζ για να το κάνει. Γιατί όσο καλά και να τα πηγαίνετε με το μακιγιάζ, και εγώ που μου αρέσει και βάφομαι μόνη μου πάρα πολλές φορές, εννοείται ότι στο γάμο ποτέ δεν θα σκεφτόμουν να το κάνω μόνη μου, γιατί δεν γίνεται. Έχεις άγχος, έχεις την αγωνία σου, έχεις. Κάτι έχεις τέλος πάντων. Άλλος καλύτερα να τα αναλάβει. Νομίζω έχεις πάρα πολύ άγχος. Ναι. Αυτό το ωραίο, το απλό, το πιασματάκι, το πολύ χαλαρό που κάνεις, που κρέμονται και μαλάκια από πίσω, μου αρέσει πάρα πολύ. Και με, εγώ τρελαίνομαι με αυτά. Να τη γυρίσω λίγο, να το δούμε. Για δείτε το λίγο από πίσω, αυτό που λέω ότι είναι. Βλέπετε, το πιασε απλά μένα, αλλά κρέμονται και μερικά. Εμένα μου αρέσουν αυτά που κρέμονται. Κοίτα τώρα, εγώ ας πούμε σε τέτοια μαλλιά, αν βάλει πέπλο κάποια, αν ήταν ας πούμε το πιάσιμο λίγο πιο ψηλά, μ' αρέσει το από κάτω πέπλο. Για να φαίνεται και το μαλλί, όπως είπαμε, όχι τζάμπα χτενίζουμε. Το μυαλό σου είναι, καταλάβατε. Εσείς κάντε αυτό που σας αρέσει, γιατί ο καθένας θέλει να και δείξει επίσης, αυτό που τον νοιάζει. Μου αρέσει και εδώ το κοντό. Γιατί φαίνεται αυτό που πρέπει να φανεί, καταλαβες. Φαίνεται δηλαδή. Φαίνεται ο κότσος από μέσα. Καλά, το θέμα είναι να φανεί ο κότσος. Έχω ξαναπεί νύφη είναι. Μπροστά θα την κοιτάνε. Να φανεί και λίγο το χτένισμα τζάμπα θα δουλεύουμε. Αστείο. Ότι αυτά μου τα λέει κάθε φορά και γελάω πάρα πολύ μαζί του. Εσείς κοιτάτε εσείς να νιώθετε καλά. Αφήστε τους κομμωτές και τους μακιγέρι τις κοπέλες που σας κάνουν μακιγιάζ λοιπόν, να σας σε λένε. Σε τέτοια μαλλιά πιασμένα, να ξέρεις ότι πάνε πάρα πολύ αυτά τα τύπου στεφανάκια που μπορείς να το βάλεις απαλά εδώ πάνω, το προσαρμόζεις βέβαια και το χωρίζεις πίσω. Το βλέπεις πως είναι. Να θυμάσαι ότι θα μπει και τα στέφανα που θα τους παντρέψει ο παπάς. Σωστά, έτσι, οπότε μην τα μπερδέψει ο παπάς. Εσύ λες τα στεφανάκια που μπαίνουν, μισό λεπτάκι, που μπαίνουν εδώ μπροστά, έτσι. Μπορώ να την ξαναγυρίσω πάλι, με συγχωρείτε, πάλι θα την γυρίσω. Εσύ λες τα στεφανάκια που πάνε εδώ. Α, ναι. Αυτά που πάνε εδώ δεν μας πειράζει, μπαίνουν και τα στέφανα από πάνω. Αλλά αν τις βάλεις εσύ εδώ ένα και τις βάλει και ο παπάς το άλλο, ωραία, δεν ξέρω μήπως μπερδευτεί μετά λίγο και φύγει με τα μαλλιά και την κουάφ. Μπορούμε μέρα να τις το βάλουμε λίγο πίσω. Και αυτά συγκεκριμένα έχουν βγει πολύ στη μόδα πάλι αυτά, τα οποία, είναι, κοίτα, τα οποία είναι εύπλαστα, ναι, καταλαβες. Mm-hmm. Και μπορείς να το βάλεις εδώ και να το πας και γύρω από τον κότσο. Κοίτα τι ωραίο που δείχνει έτσι. Για να δω. Πάρα πολύ το βλέπεις ωραίο. Βέβαια. Για να δω, αν βάζαμε πιο πολύ πώς θα ήτανε.
Ωραίο είναι και αυτό. Το πιο πολύ είναι ωραίο και μπορείτε και να το κάνετε και έτσι. Δηλαδή να έρθει να κολλήσει ολόκληρο, ναι. Βέβαια να σου πω κάτι, σε ξανθά μαλλιά τόσο ανοιχτόχρωμα, ναι, το λευκό δεν μου με τρελαίνει. Εμένα γιατί προσωπικά. Γιατί δεν φαίνεται. Δεν φαίνεται. Εμένα πάλι μου αρέσει που δεν φαίνεται πολύ. Εσύ πάλι θέλουν να φωνάζουν όλα. Όλα. Δηλαδή βρε Βασίλη, για να καταλάβεις τώρα. Εσένα που τα μαλλιά σου είναι σκούρα, γύρνα. Απλά αυτά δειγματίζω είναι για μελαχρινή νύφη. Συγγνώμη ρε παιδί μου, θέλω να δείξω, δεν έχει καμιά μας. Και δυο ξανθές είμαστε. Κοιτάξτε πόσο έντονα φαίνεται. Δηλαδή τι σε χαλάει να είναι εδώ. Με συγχωρείτε κύριε σκηνοθέτα μου που τα κάνω λίγο γρήγορα. Εδώ. Γύρνα βρε, να βλέπουμε μόνο μαλλί. Από το εδώ. Κότσο εγώ κι εγώ, δεν πειράζει. Πειράζει για τις αγόρι. Λοιπόν, λοιπόν, κοίτα όμως. Κοίτα όμως, κοίτα το ασημένιο τι ωραία που δείχνει. Δες το λίγο κι αυτό. Το βλέπεις. Εμένα μου αρέσουνε, σου λέω πάρα πολύ αυτά. Εγώ είναι θέλω άλλο κάτι πράγμα στα μαλλιά. Θέλω κάτι στα μαλλιά, όσο ωραία και να είναι μαζεμένα. Και να σου πω και κάτι. Εγώ θα τη τα αφήσω κάτω μανι-μάνι, γιατί εμένα μου αρέσει και το λουλούδι. Εσύ δύο είναι, λες και είμαστε τώρα μέσα στο καμαρίνι και κάνουμε διάλογο. Σε αρέσει έτσι, όχι, κάνε μου και αυτό. Γύρισε μου το και εκείνο. Βάλε και εκείνο. Δεν θέλω να το βάλω, όχι, θα το βάλεις. Αυτό κάνουμε αυτή τη στιγμή. Τέλος πάντων, μην θέλω να ξέρεις ότι όλος ο κόσμος τα λέμε πολύ και αλλάζουμε. Με οικειότητα λοιπόν θα σου πω ότι μου στέλνουν μηνύματα στο Instagram μου και μου λένε ότι πρέπει να αρχίσεις να φοράς λουλούδια. Τους έχεις λείψει. Θα βάλω φέτος λουλούδια, ήρθε η ώρα να ξαναβάλω. Τι, δεν πιστεύω. Σας δειγματίζω, μην νομίζετε. Λοιπόν. Λοιπόν, κοίτα, και όπως τα έχουμε και κάτω, μπορούμε να κάνουμε τη μία μεριά να την πιάσουμε χαλαρά και να βάλουμε και ένα ωραίο λουλούδι. Η Γιαλαλή τι λέει που την έχω κάνει και νύφη και ξέρει. Ότι ήταν θεά λέει. Στο φίλι αυτό. Άντε τώρα και στο γιο της. Να κάνεις τη γυναίκα του εννοώ. Καλά, όχι τώρα, σε 25 χρόνια. Όχι ρε Λένη, το παιδί σου. Πώς τρελάνεις, πόσες φορές σε κάνει ο άνθρωπος. Κοίτα και αυτό. Να. Και τι σας φέρνω την άλλη εβδομάδα, να ξέρατε κορίτσια μου, πάλι για σας φροντίζω. Όχι Παρίσι, βρε όλο το Παρίσι θα είναι εδώ για μια εβδομάδα. Τώρα τι να σας πω, τι να σας πω που εγώ ότι μου ζητάτε τα οργανώνω, αλλά θέλω να τα κάνω σωστά, γι' αυτό μου περνάνε ημέρες γρήγορα, αλλά την άλλη εβδομάδα θα δείτε κορίτσια. Θα τρελαθείτε τι σας έχω. Θα βάλω και λουλούδι τώρα. Να. Ωραία είναι και με το λουλούδι το λευκό. Για κάτσε να τη δούμε και αν πας. Μπορείτε να μας τη δείξετε. Βέβαια μπορείτε. Εμείς δεν μπορούμε να σας δούμε. Εσείς μια χαρά μας βλέπετε και τα δείχνετε όλα. Εμείς πότε θα σας δούμε. Γιατί κοίτα υπάρχουν και γυναίκες, να ξέρεις, που δεν θέλουν καθόλου πέπλα. Ναι, δεν θέλουν πέπλα. Μερικές δεν θέλουν, ναι. Μπορείς να τις κάνεις και μια κοτσάρα τώρα να το ευχαριστηθώ. Αυτά είναι. Σε πόσο χρόνο. Ξέρω ότι περισσότερες νύφες θέλετε τα μαλάκια κάτω, μα κοντά, μα μακριά, γιατί αισθάνεστε ότι σας στολίζουν, σας γεμίζουν και έχετε πολύ δίκιο. Η αλήθεια είναι ότι το κάτω μαλλί στο γάμο προσφέρει πάρα πολύ. Τώρα, αν κάποιες θέλετε να κάνετε ένα κότσο, τι να σας πω. Καλύτερος για κότσους δεν έχω γνωρίσει από τον Βασίλη. Μπορεί να σας κάνει ό,τι είδους κότσο θέλετε. Τον χτισμένο, τον σμιλεμένο, τον πιο απλό, τον ανέμελο τύπο που παντρεύουμε στην παραλία, τον πιο για ντάμα, τον πιο για κοριτσάκι. Το πιο περίταχνο το τύπο, αυτά που βλέπατε της Αλίκης, τους φοβερούς κότσους, όλους αυτούς τους έχει στο κεφάλι του, δηλαδή τους έχει στο μυαλό του. Δηλαδή είναι η αγάπη του και με αυτά του αρέσει να ασχολείται. Κρίμα που δεν μπορώ να σας δείξω σε μία μέρα 20 διαφορετικούς κότσους. Να το κάνουμε αυτό. Κάποια στιγμή, όχι με 20, τσούκου-τσούκου. Τσούκου-τσούκου. Με 20 δεν μπορώ, κατευθείαν. Λοιπόν, τι κάνουμε τώρα. Τώρα έκανα μία τύπου αλγούρα και θα την πιάσω αμέσως κότσο, αλλά ελαφρύ. Από αυτούς που σου αρέσουν εσένα, ξέρεις. Ναι. Τους πανάλαφρους. Να. Πολύ ωραία. Σε λατρεύω, δεν μπορώ. Εσύ τη είπες να φορέσει φλατ παπούτσι. Όχι. Σκέφτηκες να τη σηκώσεις δίπλα σου και λες κάτσε μήπως και. Όχι, δεν φτάνει το μυαλό. Καθούμε στο πλάνο. Εγώ και δεν αγωνιώ. Και θα τη σηκώσω όρθια. Να τη βάλω και το κοντό πεπλάκι από πίσω, ναι, να το δούμε. Ναι, να τη το βάλεις. Και να πω ότι όλα αυτά τα αξεσουάρ λοιπόν τα πήρα από τη φίλη μου τη Φιλιό στο Κολωνάκι που έχει. Είναι πάρα πολύ γνωστή για κουάφ πολύ και τέτοια πράγματα. Οτιδήποτε και θέλετε έχει να βάλετε στο κεφάλι. Έχει συγκλονιστικά πράγματα. Κοίτα τι ωραίο που είναι τώρα αυτό. Για σήκω λίγο να σε δει.
Μπράβο. Την Άνση θα παντρέψω έτσι. Μείνε εκεί. Νάνση, ετοιμάσου. Για να σε δω, για πήγαινε δίπλα, εσύ τι θέλει να βάλει πλάτε. Δεν πάω δίπλα. Γιατί, εγώ πώ στέκομαι, βρε, πάρε και εσύ λίγο κουράγιο και θέλω να φτάσει. Εσύ και δίνετε, εγώ δεν μπορώ. Βασίλη μου, συγχαρητήρια. Ευχαριστώ. Μπράβο. Να μαζίσουνε. Να μαζίσουν τα παιδιά. Να μαζίσουνε. Λοιπόν, σε ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ. Εγώ να υπενθυμίσω ότι σας έχω ανεβάσει μια φωτογραφία με το φόρεμα που φοράω σήμερα, όπου τρία κορίτσια τυχερά από το Instagram θα το αποκτήσουν, και άλλο ένα τηλεφωνικά, και συγκεκριμένα θα ήθελα να είναι από ένα νησάκι, όποιο νησάκι θέλετε, και Ιόνιο πάω. Ωραία και εκεί, παντού ωραία. Λοιπόν, σήμερα λοιπόν που κλείνει η εβδομάδα που πορευθήκαμε μαζί με το νερό Contrex, το φυσικό μεταλλικό νερό Contrex, και που μάθαμε τόσα πράγματα, μαζί τα μάθαμε, και χαίρομαι πάρα πολύ γιατί βλέπω και τη δικιά σας ανταπόκριση μέσα από τις ερωτήσεις σας, μέσα από το τι άλλο θέλετε να μάθετε, που μπορείτε να βρείτε περισσότερα, τι άλλο, σε τι άλλα πράγματα κάνει καλό το Contrex, τι ακριβώς νερό είναι. Σήμερα είπαμε τελευταία μέρα να καλέσουμε στην παρέα μας την επιστημονική συνεργάτη του φυσικού μεταλλικού νερού Contrex, την Κατερίνα Τσέργα, για να πούμε δύο λόγια παραπάνω και να έχουμε μια πιο συνολική εικόνα. Πριν πούμε οτιδήποτε, θέλω να μου δώσεις λίγο μια πληροφορία που έχει να κάνει με το αν υπάρχει site, κάτι που να μπορεί ο κόσμος, τώρα που εμείς θα σταματήσουμε να μιλάμε για το Contrex, να μπει να διαβάσει ό,τι θέλει εκεί. Βεβαίως. Καλησπέρα, Ελένη. Καλησπέρα και καλά μας ήρθατε. Χαιρόμαστε πολύ που σας αρέσει το Contrex. Η αλήθεια είναι ότι πρόκειται για ένα φυσικό μεταλλικό νερό, φυσικά πλούσιο σε ασβέστιο και μαγνήσιο. Ναι. Και λέμε φυσικά, να το τονίσουμε αυτό, γιατί πηγάζει κατευθείαν με αυτά τα μεταλλικά στοιχεία. Mm-hmm. Υπάρχει site, το www.contrex.gr, mm-hmm. στο οποίο προσπαθούμε να είμαστε δίπλα σε κάθε γυναίκα, να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις της καθημερινότητάς της. Γιατί λέμε όμως για κάθε γυναίκα? Γιατί μένουμε κυρίως στις γυναίκες? Εγώ έλεγα και αυτές τις μέρες ότι το ασβέστιο πόσο σημαντικό είναι φυσικά για όλους μας, αλλά για τις γυναίκες, σκεπτόμενοι γυναίκες οι οποίες είναι στην εμεινόπαυση, όπου εκεί όλοι γνωρίζουμε ότι η γυναίκα πρέπει να είναι πολύ προσεκτική στο κομμάτι αυτό, δηλαδή να έχει αρκετό ασβέστιο, να μπορεί να παίρνει ασβέστιο ο οργανισμός της για να μην πάθει οστεοπόρωση. Σωστά. Φαντάζομαι ότι και όλες οι γυναίκες που μας βλέπουν και βρίσκονται σε φάση εγκυμοσύνης ή έχουν γεννήσει ήδη μία ή δύο φορές, ξέρουν ότι την περίοδο της εγκυμοσύνης είναι πολύ σημαντικό πράγμα το ασβέστιο. Γι' αυτό και πάρα πολλές φορές παίρνουμε συμπλήρωμα διατροφής ασβεστίου κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης. Δεν σας λέω να το κάνετε ό,τι σας πει ο γιατρός σας, ο γυναικολόγος σας πάντα, έτσι, για αυτά τα θέματα. Λέω εγώ τι ξέρω από μένα και από όλες τις φίλες μου, γνωστές μου που έχουμε γεννήσει παιδιά. Όπως και για ποια άλλα κομμάτια θεωρείς της γυναίκας είναι, για ποιες άλλες περιόδους της γυναίκας είναι πολύ σημαντικό το Contrex? Πίνοντας ένα μόνο λίτρο Contrex καλύπτουμε το 58% των ημερησιών αναγκών μας σε ασβέστιο, το οποίο ισούται με δύο ποτήρια γάλα και απορροφάται εύκολα από τον οργανισμό. Mm-hmm. Ταυτόχρονα καλύπτουμε και το 19% των ημερησιών αναγκών μας σε μαγνήσιο, το οποίο ισούται με 32 γραμμάρια καρύδια ή 55 γραμμάρια σοκολάτας. Όλα αυτά είναι χωρίς θερμίδες. Γι' αυτό αναφέρουμε ότι για μας τις γυναίκες που προσέχουμε τη σιλουέτα μας, είναι σημαντικό να μην στερούμαστε θρεπτικά συστατικά βασικά από τον οργανισμό μας. Μάλιστα. Θέλεις να μου πεις αυτή τη στιγμή τι ακριβώς κάνετε με το site? Ακριβώς. Στόχος είναι να παρακινήσουμε κάθε γυναίκα και κάθε άνθρωπο να ξεκινήσει κάτι καλό για τον εαυτό του. Μέσα από ένα πρόγραμμα 21 ημερών έχουμε προσπαθήσει να στοχεύσουμε στο κάθε άνθρωπος να ξεκινήσει μια νέα συνήθεια. Τι θα πει πρόγραμμα 21 ημερών? Για πες το μου λίγο να το καταλάβω. Δηλαδή θα μπούμε στο site, θα διαβάσω ότι τι κάνει ένα πρόγραμμα 21 ημερών, τι πρόγραμμα να κάνω δηλαδή? Είναι βασισμένο, να το αναφέρουμε αυτό, σε έρευνες που δείχνουν ότι χρειαζόμαστε 21 μέρες για να υιοθετήσουμε μια νέα συνήθεια. Εμείς τι συνήθεια θέλουμε να υιοθετήσουμε? Τις θετικές. Δηλαδή, συνεργαστήκαμε με τρεις ειδικούς στους τομείς της γυμναστικής διατροφής, mm-hmm. του self-coaching και της θετικής ψυχολογίας. Ναι. Και αντίστοιχα υπάρχουν αυτές οι κατηγορίες στο site. Άρα, με αυτόν τον τρόπο μπορούμε να βελτιώσουμε τη διατροφή μας, να βάλουμε στη ζωή μας τη γυμναστική, να καλλιεργήσουμε την αυτοπεποίθηση ώστε να επιτεύξουμε τους στόχους μας και
Εγκαινιάζουμε την τέταρτη κατηγορία σήμερα. Ποια είναι αυτή? Της θετικής ψυχολογίας, που στόχο έχει να εστιάσει στα θετικά στοιχεία που έχει ο καθένας μας και στις θετικές εμπειρίες που βιώνουμε καθημερινά στη ζωή μας. Να βλέπουμε δηλαδή τη ζωή μας πιο θετικά, που είναι και μια ανάγκη της εποχής. Μάλιστα. Λοιπόν, να πούμε ότι οι σημερινές δύο νικήτριες, γιατί οι γυναίκες θα ζητήσω φυσικά. Χτες σας είχα ζητήσει, όχι χτες, έβαλα από το Instagram, προχτές σας είχα πει ότι θα ήθελα μία εγγυούλα. Λοιπόν, σήμερα θέλω δύο γυναίκες, δεν θα πω αν είναι κοντά στην εμμηνόπαυση ή όχι, αλλά σίγουρα θα πω δύο γυναίκες που να είναι από 45 χρονών και πάνω. Θέλω να πιάσουμε άλλες κυρίες τώρα και να τις κάνουμε και αυτές χαρούμενες να δοκιμάσουν και να έχουν μια προσωπική επαφή και γνώση και σκέψη και να δούνε και πώς είναι, εν πάση περιπτώσει, το Contrex. Και εύχομαι να διαπιστώσουν όλα αυτά τα οποία σας παρουσιάζω όλες αυτές τις μέρες και που συζητάμε και σήμερα μαζί. Και μπορούμε να πούμε και ένα παράδειγμα. Ναι, βεβαίως. Πολλές φορές ακούμε να είμαστε θετικοί, να σκεφτόμαστε θετικά και μας ρωτάνε πώς γίνεται αυτό. Σίγουρα στο ημερολόγιο των 21 ημερών κάθε μέρα συνοδεύεται από ένα tip που κάποιος μπορεί να ακολουθήσει ώστε να αποκτήσει αυτή τη συνήθεια. Γίνεται να αλλάξουμε τρόπο σκέψης, να σκεφτόμαστε πιο θετικά, καθώς μπορεί να έχουμε μεγαλώσει έχοντας εκπαιδευτεί να εστιάζουμε στο τι δεν πάει καλά. Για παράδειγμα, είμαι πάντα άτυχη, σε μένα, επειδή είπατε και για το γάμο πριν, ναι. Σε μένα συμβαίνουν όλα. Αυτό αποδεικνύει ότι είναι αποτέλεσμα μάθησης που μπορούμε να μάθουμε και διαφορετικά. Ένα απλό παράδειγμα σε αυτό είναι όταν γελάμε, επειδή είστε και μια πολύ χαρούμενη παρέα, πολλές φορές λέμε αυθόρμητα, σε καλό να μας βγει. Ναι, έτσι. Αυτό λοιπόν μπορούμε να πούμε, πολύ ωραία περάσαμε σήμερα, ίσως γελάσουμε και αύριο. Έχει να κάνει με τον τρόπο σκέψης μας, είναι το πρώτο βήμα. Και σε αυτό προτείνουμε και μια άσκηση σε όλες τις γυναίκες και ανθρώπους που μας ακούνε. Για πες την στην κάμερα 2, 1, 3, στην 3. Ωραία. Για πες τα μας ακούσουν ακριβώς. Να βάλουμε την ευγνωμοσύνη στη ζωή μας. Είναι πάρα πολύ απλή. Στο τέλος κάθε μέρας να σκεφτόμαστε 3 πράγματα για τα οποία νιώσαμε ευγνώμων μέσα στη μέρα. Όταν είχα βάλει αυτή την άσκηση σε μια ομάδα, μου είπανε Κατερίνα, 3 είναι πολλά. Και αν δεν τα βρούμε, ούτε το Contrex μας σώζει, θα χρειαστούμε σίγουρα κάτι άλλο σε παρέμβαση. Και λέω, ποια 3 περιμένετε? Ξύπνησα το πρωί και πήγα στη δουλειά μου και μου είπε ο διευθυντής μου, έχεις μπόνους και αύξηση? Ότι γύρισα σπίτι και η βαθμή του παιδιού μου ήταν 20? Ή ότι ο αγαπημένος μου μου έκανε έκπληξη, δώρο, ταξίδι στη Ρώμη? Ωραία θα ήταν κι αυτά. Αλλά 3 απλά. Παράδειγμα, σας πω τα δικά μου. Ξύπνησα και είμαι καλά. Είχα το χρόνο να απολαύσω ένα πρωινό πριν έρθω. Και έφτασα στο στούντιο χωρίς κίνηση. Σίγουρα μπορούμε να βρούμε πολλά παραπάνω από 3. Λοιπόν, αυτά. Να ευχαριστήσουμε και εσένα και το Contrex πραγματικά. Ήταν πολύ όμορφο που το είχαμε κοντά μας και που μάθαμε και εμείς τόσα πράγματα. Πραγματικά γύρω μας υπάρχουν τα πάντα και μπορούμε να βρούμε ο καθένας μας αυτό που ακριβώς χρειάζεται. Αρκεί να ξέρουμε τι είναι αυτό. Ακριβώς. Λοιπόν, δώστε μου τη γραμμή να βγάλω την πρώτη φίλη. Καλησπέρα. Καλησπέρα, Ελενάκη μου, χρόνια πολλά. Γεια σου, αγάπη μου, χρόνια πολλά, να είσαι καλά. Τι κάνεις, κορίτσι μου, πώς είσαι? Δόξα τω Θεώ, πολύ ωραία. Εσύ πώς είσαι? Και εγώ καλά, ευχαριστώ. Πες μου πώς σε λένε και από πού μας καλείς. Λοιπόν, με λένε Γεωργία και τηλεφωνώ από Κατερίνη. Πολύ ωραία. Λοιπόν, Κατερίνη. Θα φτάσει πολύ σύντομα στην Κατερίνη, λοιπόν, το Contrex. 60 λίτρα είναι, 60 φιάλες. Και... την αγάπη μας. Φιλάκια πολλά. Λοιπόν, έχω και τη δεύτερη. Ωραία, πάμε και τη δεύτερη. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Γεια σου, καλησπέρα. Το όνομά σου? Μαρία με λένε. Από? Από την Καλαμαριά. Από την Καλαμαριά. Πολύ ωραία. Τα φορτηγά σας προς τα πάνω θα πάνε. Προς τα πάνω και τα δύο. Και για σένα ακριβώς το ίδιο δώρο. Σε ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ. Πολλά, πολλά, πολλά φιλάκια. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Και εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Και... καλά, και θετικά, χαρούμενα. Πολύ χαίρομαι που σας γνωρίσαμε. Και πολύ εγώ. Χαίρομαι που σας γνωρίσαμε. Με συγχωρείτε, αν και είναι ώρα για διαφημίσεις. Περνάω από παντού, δεν με πειράζει καθόλου. Σήμερα μου ήρθες με άλλον. Ναι. Κάθε φορά, σε αυτά τα 2 χρόνια, όλο και μάλλον τέρι μου έρχεσαι. Τι να κάνω. Τι γίνεται με σένα σε αυτή τη στιγμή? Τι να κάνω. Ορέστη, σε χάσαμε, βρε. Πού είσαι, έχω να σε δω πολύ καιρό. Γίνεται. Χαίρομαι πάρα πολύ που μπαίνεις και στην οικογένεια του Α και μάλιστα μέσα σε μια σειρά που ο κόσμος τη λατρεύει. Κι εγώ. Εσύ τι? Χαίρομαι. Χαίρεσαι που μπήκε ή που τη λατρεύει? Που τη λατρεύει και που μπήκα. Εσύ τώρα θα είσαι ένα καλό παιδί σε αυτό το ρόλο ή άτακτο? Θα δούμε, θα δούμε, αλλά ναι, νομίζω ότι δεν είναι και το καλύτερο παιδί, ο Θάνος. Λοιπόν, με τον Ορέστη Τζιόβα και την Ευαγγελία Συριοπούλου θα επανέλθουμε μετά διαφημιστικά μηνυματάκια. Don't you come back no more, no more, no more, no.
jack and don't you come back no more. What you say? Λοιπόν, γύρισανε λοιπόν μετά το Πάσχα, ξεκίνησαν τα νέα επεισόδια από την αγαπημένη, την πιο αγαπημένη ίσως σειρά στον Α, Έλα στη θέση μου. Και πάνω εκεί λοιπόν ανακαλύψαμε ότι υπάρχει και ο Ορέστης, ο οποίος έχει το όνομα Θάνος στη σειρά. Καστελιώτης. Καστελιώτης. Τι πολιτικός είπα και έλεγε Θάνο, πες μας δύο λόγια για το ρόλο σου. Ο πολιτικός μηχανικός Θάνος Καστελιώτης εμφανίζεται στη σειρά για να τον έχει στείλει η Μιράντα, η Ζέρβα, η Μαρία Ανδρούτσου. Που ήταν στη σειρά, για να νομιμοποιήσει τα ακίνητα, κάποια από τα ακίνητα τα οποία είναι αυθαίρετα. Δύο, κάποια έξτρα που είχαν φτιάξει. Δεν θυμάμαι τι κτίρια είναι. Λεπτομέρειες. Εντάξει, από εδώ οι λεπτομέρειες κάνουν διαφορά. Και τον στέλνει να νομιμοποιήσει τα ακίνητα, να κάνει τα σχέδια, τα καινούρια, για να τα νομιμοποιήσει ώστε να μπορέσει να πουλήσει τα ακίνητα. Αυτή είναι η αφορμή που εμφανίζεται ο Θάνος. Και έρχεται στην αυλή μας. Γνωρίζω την. Γιατί τα κλειδιά των σπιτιών τα έχω εγώ, οπότε υπάρχει κάτι στον αέρα, ρε παιδί μου. Υπάρχει κάτι στον αέρα. Μα πώς να μην υπάρχει. Κοιταχτήκατε. Σαν ρόλος μιλάω. Νιώσατε αυτό κάτι. Λέω, πώς να μην υπάρχει. Ναι, νιώσαμε. Να την πρώτη μας σκηνή. Όχι, δεν είναι αυτή. Αυτή είναι. Δεν ξέρω. Αυτή είναι. Υπάρχει ένα φλερτ. Εγώ περνάω καλά. Έχει πολύ χιούμορ. Πολύ χιούμορ έχω. Είναι ένας έξυπνος άνθρωπος. Πώς περνάς καλά, εσύ είσαι ένα κορίτσι που υποτίθεται ότι αγαπάς. Είμαι αρκετά πληγωμένη, αρκετά απογοητευμένη. Οπότε έρχεται ένας άνθρωπος που με κάνει και ξεχνιέμαι. Αυτό, τίποτα άλλο. Έτσι δεν γίνεται όμως. Στη ζωή, άμα είσαι πληγωμένος, ψάχνεις τρόπους να το. Μα εδώ δεν ψάχνει, ήρθε ουρανοκατέβατος. Άμα σου έρθει κιόλας, δηλαδή τι θα κάνεις. Αφήσεις την ευκαιρία έτσι να. Λέγαμε προηγουμένως στις διαφημίσεις ότι σίγουρα μια νέα σχέση, όλοι αυτοί που φανατικά βλέπουν τη σειρά, δύο χρόνια τώρα, θα πρέπει να τη δρουν. Ναι, να αρχίζουν να λένε πολύ. Ότι όχι, εγώ δεν θέλω αυτόν, θέλω αυτόν. Γιατί δεν είσαι με εκείνον. Γιατί πραγματικά γίνεστε τόσο πολύ, μπαίνετε μέσα στην καθημερινότητα των τηλεθεατών, που λίγο το χάνουμε ότι είναι ένα έργο, ρε παιδιά. Εντάξει, ναι. Εντάξει, πλάκα κάνουμε. Σωστά, και είναι και ένα καθημερινό σύριαλ. Το οποίο πρέπει να υπάρχει ροή, γιατί αν είμαστε από την αρχή. Αν τους αποκαταστήσουμε όλους, πρέπει να έχει σειρά. Και εμπόδια για να υπάρχει suspense. Εντάξει, στη Ρενάτο τι θέλουμε τον Αχιλλέα. Αλλά θα προχωρήσουμε, έχουμε πολλά επεισόδια ακόμα. Έτσι είναι. Νομίζω ότι είναι και έτσι γραμμένη η σειρά, δηλαδή ότι κάτι που υπάρχει αρχικά χαλάει και σου δείχνει ότι περιμένεις να ξαναφτιάξει. Δηλαδή αυτό είναι το κόλπο. Ο Αχιλλέας σε τι φάση είναι τώρα? Ο Αχιλλέας, πάμε για γάμο, Ελένη μου. Έτσι. Πάμε για γάμο. Νομίζω ότι θα είναι κάτι τελειωτικό για την ψυχούλα της Ρενάτας αυτό. Καλά, θα γίνει γάμος. Δεν μπορώ να το πιστέψω. Θα γίνει γάμος. Θα γίνει. Ναι, θα γίνει γάμος. Θα γίνει. Ναι, ρε Ελένη μου, λέει, μα εδώ αυτή θα αποκτήσει νέα σχέση. Τι σε νοιάζει αν παντρεύεται ο άλλος? Μα πώς? Εγώ είμαι μαζί με τον κόσμο. Πρέπει να ξαναείναι μαζί με έναν τρόπο. Θα γίνει γάμος και μετά λίγο θα πέσει. Έτσι θα στηριχτεί λίγο στις πλάτες του Θάνου. Ο οποίος τις προτείνει, τις πλάτες του. Γιατί έχει τις λόγους. Έχει μεγάλες πλάτες. Έχεις λόγους, άρα δεν είναι αληθινό όλο αυτό που μπορεί να φαίνεται ότι νιώθεις. Μπορεί και να μην είναι. Μπορεί και να μην είναι, μπορεί και να είναι. Δηλαδή μπορεί να σε έχει βάλει και κανείς. Μπορεί να με έχει βάλει και κανείς, μπορεί και να μην με έχει βάλει. Ή μπορεί να είσαι και εσύ απογοητευμένος από μια σχέση που να μην προχώρησε έτσι όπως θα ήθελες και να θες και εσύ κάτι να ξεπεράσει. Κανείς δεν ξέρει. Η ζωή είναι απρόβλεπτη. Έτσι είναι. Πώς τα φέρνει. Υπάρχει suspense. Λοιπόν, άρα δεν ξέρουμε αν είσαι ειλικρινής ή αν παίζεις ένα βρώμικο παιχνίδι και εντάξει, μη μας το απαντήσεις ακόμα. Η Ρενάτα όμως, ο ρόλος, είναι έτοιμη να προχωρήσει ένα επόμενο βήμα? Μπορεί να κάνει μια σοβαρή σχέση? Εσύ πιστεύεις ότι μια γυναίκα πραγματικά τώρα, όταν ακόμα σκέφτεται, μια σχέση δεν που έχει τελειώσει αλλά δεν έχει ολοκληρώσει μέσα της τον κύκλο της, μπορεί να προχωρήσει μια άλλη σχέση? Δεν μπορεί να προχωρήσει και είναι και πολύ ειλικρινής και το έχει ξεκαθαρίσει αυτό το πράγμα. Ότι θέλει το χρόνο της. Ότι περνάει καλά μαζί του, αλλά δεν μπορεί να κάνει αυτή τη στιγμή σχέση. Αυτός σαν καλός άντρας το δέχεται αυτό. Το δέχεται ότι υπάρχει αυτό. Δέχεται ό,τι πει η Ρενάτα. Δεν ξέρουμε γιατί. Ύποπτο και αυτό. Δεν μπορεί σε όλα να ό,τι είναι. Ό,τι δέχεται. Εντάξει. Ό,τι λέει το δέχεται. Τι είναι αυτό που γοητεύει περισσότερο τη Ρενάτα στο Θάνο? Πρώτα απ' όλα είναι ένας γοητευτικός άντρας. Έχει πολύ χιούμορ, είναι έξυπνος. Της αρέσει που ασχολείται με κάτι άλλο, έχει ξεφύγει λίγο γιατί βρίσκεται μέσα στο χώρο του, μαθαίνει καινούργια πράγματα και είναι κάτι που, όπως σου είπα και πριν, την κάνει και ξεχνιέται από τα προβλήματα που έχει. Έχει φύγει πλέον η Ρενάτα από την εταιρεία,
Και θα δούμε και σε λίγα επεισόδια που θα δουλεύει η Ρενάτα πλέον. Μάλιστα. Και κάνει, είναι ενδιαφέρον τύπος αυτός γιατί ταξιδεύει πάρα πολύ στο εξωτερικό. Δηλαδή της δίνει μια πολύ διαφορετική πραγματικότητα από αυτή που έχει συνηθίσει. Οπότε είναι και αυτό γοητευτικό. Ο Αχιλλέας πού θα είναι μέσα σε όλα αυτά. Δηλαδή εντάξει, αυτός παντρεύεται. Μπράβο του, να ζήσουν. Το παρακολουθεί από εδώ το Ιερίλιο. Η αλήθεια υπάρχει, είναι ότι το παρακολουθεί. Το παρακολουθεί και θα υπάρχουν αρκετά προβλήματα ανάμεσα στον Αχιλλέα και το Θάνο. Μαντρίκια πράγματα, Ελένη μου. Μπορώ να ρωτήσω κάτι. Εάν ο νέος σας σύντροφος κρατούσε σχέση με την πρώην του και ας είχαν χωρίσει, θα σας ενοχλούσε και ανάποδα με την πρώην του, με τον πρώην του. Τι είδους σχέσεις? Όποια σχέση. Κρατούσες. Δηλαδή δεν βγαίνουν έξω και γελάνε, χαχαχα, όπως κάνουν οι άντρες μεταξύ τους. Ένας άντρας με μια πρώην κοπέλα του και το ανάποδο δεν μπορεί να είναι στο χαχαχουχού. Μπορεί να είναι μια σχέση τύπου φιλική, αλλά δεν πάβει να είναι μια σχέση. Ναι, εγώ να μιλήσω προσωπικά, επειδή ναι, έχει τύχει με πρώην σύντροφό μου να έχουμε πολύ καλή φιλική σχέση. Και να είσαι σε καινούργια σχέση όμως. Ναι, ναι, ναι. Και να είναι εντελώς φιλική. Ναι, πώς αισθάνεται ο άλλος δίπλα? Καλά. Αν ο άλλος εμπιστεύεται και αν εμπιστεύεις και εσύ τον εαυτό σου και αν αυτό είναι ειλικρινές, ότι είναι φιλική αυτή η σχέση. Πώς μπορεί να σε εμπιστεύεται όταν είναι πρόσφατος ο χωρισμός? Δεν μιλάμε για πρόσφατο. Δηλαδή, είμαστε ζευγάρι που είμαστε μαζί 5 μήνες, ας πούμε 3 μήνες. Τι, εγώ αισθάνομαι σίγουρη τώρα, αφού δεν ξέρω και πολλά πράγματα για το παρελθόν σου. Το θέμα τι είναι, να αισθάνεσαι σίγουρος ή να εμπιστεύεσαι τον άλλον? Να εμπιστεύεσαι τον άλλον, αλλά να είσαι και καλά μαζί του. Γιατί αν εγώ είμαι στο σπίτι μου όλη μέρα και είμαι μέσα στα νεύρα και σκέφτομαι τώρα, αυτός τι σκέφτεται? Γιατί τη βλέπει, δεν τη βλέπει. Άμα σκέφτεσαι έτσι, καλύτερα να μην είσαι σε αυτή τη σχέση. Mm. Δηλαδή εσύ φταίσαι εκεί, όχι αυτός. Ούτε η πρώην του. Σε βλέπω ότι εκνευρίστηκες λίγο. Όχι καθόλου. Ερωτήσεις κάνω. Καθόλου, καθόλου. Απλά στηρίζω τις απόψεις μου γιατί το έχω σκεφτεί πολύ. Είσαι πολύ απόλυτος. Είναι και κάτι που το χώζεις. Μην είσαι τόσο απόλυτος. Εμείς τα κορίτσια είμαστε λίγο αλλιώτικο πράγμα. Δεν είμαστε ξαναγόρια. Το ξέρεις το εμείς μάξια. Έχεις κάνει και εσύ τη διαδρομή σου. Τι να κάνουμε. Εσείς καλά τα λέτε τα αγόρια. Τα σκέφτεστε έτσι, τα κάνετε έτσι και είναι απολύτως έτσι. Εγώ σου μιλάω για ένα παράδειγμα όμως που το έχω ζήσει. Και ήταν εντάξει από όλες τις πλευρές. Και από τη δικιά μου και από την πλευρά της συντρόφου. Εσύ πρόβλημα αν η κοπέλα σου είχε πολύ στενή επαφή, αλλά πραγματικά τίποτα άλλο, φιλική. Πολύ στενή επαφή δεν είναι πια φιλικό, ρε εσύ. Δηλαδή, όταν να μένουν μαζί, να μιλάνε στο τηλέφωνο, να βρίσκονται κιόλας. Δηλαδή να στον αναφέρει στην καθημερινότητά της. Α, μίλησα και με τον Γιώργο και θα πάει σε αυτό το μέρος. Είναι εμπιστοσύνη. Αν θεωρώ, αν βλέπω μπροστά μου ότι αυτό έχει λήξει πραγματικά και είναι φιλικό πια, δεν έχω κάτι να φοβάμαι. Δηλαδή τώρα αυτό είναι ένας τρόπος να τρώγεσαι με τα ρούχα σου. Λες. Αν θες να τρώγεσαι με τα ρούχα σου, τρώγεσαι με τα ρούχα σου. Αν θες να συνεχίσεις τη ζωή σου καλά και να είσαι θετικός. Ρε Ορέστη, δεν σε έχουν ζηλέψει ποτέ? Πολύ. Κι εγώ το ίδιο. Αλλά το έχω πετάξει από τη ζωή μου γιατί θεωρώ ότι είναι ένα πράγμα που σε πάει μόνο πίσω. Δεν σου προσφέρει κάτι. Το πέταξες δηλαδή? Το πέταξα. Δεν θέλω να. Από τη στιγμή που το νιώθω, φεύγω από εκεί που είμαι. Δεν το συνεχίζω. Είναι ένα πράγμα που απλά τρώγεσαι με τα ρούχα σου. Δεν κερδίζεις τίποτα. Πας πίσω στη ζωή σου. Πίσω σε όλα. Φεύγεις ακόμα και αν δεν είσαι έτοιμος. Ναι, φεύγεις. Γιατί φεύγεις ακόμα και αν στεναχωριέσαι και πέσεις στο κρεβάτι σου σε κατάθλιψη και λες δεν μπορώ να αναπνεύσω. Μα δεν στεναχωριέσαι με το άλλο. Πιο πολύ στεναχωριέσαι. Και δεν κερδίζεις και κάτι. Δεν προχωράς. Κάθεσαι και τρώγεσαι. Και δεν προχωράς. Πρέπει να εξελίσσεις. Συμφωνείς? Δηλαδή προτιμάς να υποφέρεις μόνη σου έχοντας διώξει κάποιον επειδή είναι πραγματικά ζηλεύεστε. Μαζί. Ή να υποφέρεις με τον άλλο μαζί. Ακούω ερώτηση. Με εγώ ζηλεύω. Ζηλεύω. Αλλά όλα μέσα σε ένα όριο. Οπότε δεν θα δημιουργήσω πρόβλημα στον άλλον, ούτε θα τον έχω δεμένο ότι δεν θα κάνει αυτό. Θα κάνεις αυτό ρωτάμε. Αυτό που νιώθεις εσύ που τρώγεσαι. Ναι, αλλά δεν τρώγομαι τόσο πολύ. Αυτό. Θέλω να πω ότι έχω εμπιστοσύνη, οπότε δεν υπάρχει. Είναι το πρώτο και κύριο για μένα. Δηλαδή δεν θα μπορούσα να ήμουν σε μία σχέση και να σκεφτόμουν να συνέχει αυτό. Αυτή η πρακτικότητα του ανθρώπου. Έχετε δουλέψει ποτέ μαζί, γνωριζόσασταν? Ναι, είμαστε φίλοι, είμαστε γείτονες. Α, είσαστε φιλαράκια. Είμαστε φίλοι, ναι. Και στο παρελθόν στο θέατρο. Κάναμε παιδικό θέατρο μαζί, είχα περιοδία και έχουμε περάσει πάρα πολύ καλά. Και παιδικό θέατρο. Είμαστε και στη σχολή μαζί, αλλά. Μόλις μπήκα εγώ, εσύ αποφύτησες. Εγώ μόλις είχα αποφύτησει. Άρα έχετε πολύ άνεση μεταξύ σας. Ναι, καλά. Είμαστε. Είμαστε πολύ φίλοι. Είναι καλό όταν είναι φίλοι να παίζουν και μαζί. Είναι πιο εύκολο εννοώ. Υπάρχει επικοινωνία. Διευκολύνει τη δουλειά ή όχι, είναι το ίδιο? Ναι, σίγουρα, σίγουρα διευκολύνει. Γιατί και με ξέρει και τον ξέρω. Ειδικά σε ερωτικές σχέσεις που δημιουργούνται μέσα σε μια δουλειά. Αν υπάρχει ερωτική σχέση, έχεις πολύ πιο πολύ άνεση με έναν άνθρωπο που τον ξέρεις καλά και είστε φίλοι και έχει μείνει εκεί το πράγμα. Με πέρδεψες. Γιατί? Μου το πήγε στην ερωτική σχέση και με πέρδεψες. Αν υπάρχει ερωτική σχέση στο σύριαλ. Στο σύριαλ. Α, στο σύριαλ. Με ανάποδα νόμιζα ότι άμα έχεις και ερωτική σχέση με τον άλλον, εντάξει, πολύ πιο να τα παίζεις μετά. Όχι, εντάξει.
σου ήδη. Είναι πολύ πιο εύκολο να γνωρίζεις τον άλλο. Δηλαδή δεν σας πιάνουν ντροπές όταν γνωρίζεσαι τόσο καλά. Ακριβώς. Το ανάποδο. Εκεί. Ενώ αν είσαι με έναν άνθρωπο τώρα που πρέπει να κάνεις ερωτική σκηνή. Και δεν το ξέρεις. Ότι υπάρχει και ένα φλερτ και στον αέρα με τον άλλο. Γιατί σε ένα ετερόφιλο ζευγάρι στην τηλεόραση, ας πούμε. Είσαι στο θέατρο. Που πρέπει να έρθεις πολύ κοντά με τον άλλον. Αν δεν είστε φίλοι. Και πρέπει να κάνετε κάτι ερωτικό, να είναι ερωτική σχέση σας στο σεναριακά. Είναι αρκετά αμήχανο όλο αυτό. Είναι αμήχανο ακόμα περισσότερο αν αρέσει και λίγο ένα στον άλλον και είναι πάρα πολύ δύσκολο. Αν μας αρέσει ο ένας και αρέσει και στον άλλον, θα βγει και πολύ ωραίο να αρέσει και ο ένας στον άλλον. Θα υπάρχει μαγνητισμός, ερωτισμός. Να είναι μόνο από τη μία πλευρά και να νιώθεις μία πίεση και να λες τώρα εγώ δεν θέλω. Δράμα είναι αυτό. Έτσι γίνονται τα δράματα που λέμε. Τι σκέφτεστε να κάνετε το καλοκαίρι τώρα που θα σταματήσουν τα γυρίσματα. Εσύ που το κάνεις αυτό τώρα 2 χρόνια σερί. Αισθάνεσαι τα καλοκαίρια σου κουρασμένη, θες να ξεκουραστείς ή θέλεις να παίξεις και στο θέατρο, το βλέπεις σαν ένα παιδί μου κάτι το οποίο το θέλεις πολύ. Το θέατρο είναι έρωτας. Παρ' όλα αυτά όμως, τώρα τελειώσαμε την παράσταση, έχω ανάγκη να ξεκουραστώ λίγο. Νομίζω το καλοκαιράκι μπορεί να κάτσω λίγο να ξεκουραστώ για να έχω δυνάμεις για του χρόνου και θέατρο και τηλεόραση και όλα μαζί. Εσύ? Εγώ θα κάτσω πάλι το καλοκαίρι. Δηλαδή, συνήθως τα τελευταία χρόνια προσπαθώ να κάνω αυτό, να δουλεύω πολύ πολύ το χειμώνα, να μην έχω δευτερόλεπτο, για να κάθομαι το καλοκαίρι 2 μήνες, ας πούμε. Όπως αρέσει να γυρνάς, ας πούμε. Μου αρέσει το κάμπινγκ το ελεύθερο. Κάνεις ακόμα. Αυτό θέλει και χρόνο. Δηλαδή, είναι ωραίο να έχεις χρόνο με αυτό. Να έχεις ένα μήνα να κάτσεις εκεί. Μόνο σου ή με φίλους. Με φίλους, μόνος τελείως το έχω κάνει και μόνος τελείως. Να βρω ανθρώπους καινούριους να γνωρίσω. Αλλά αυτό προσπαθώ να κάνω. Φέτος το καλοκαίρι έχω. Νομίζω θα κάτσω μόνο τον Ιούνιο και λίγο. Γιατί θα κάνω μια ταινία μικρού μήκους τον Ιούλιο. Τα θεατρικά και την σχέδια. Σου, το Μάιο. Ναι, την παράστασή μου το Μάιο που θα κάνω τώρα. Εντάξει, πάω στο μετά καλοκαίρι. Γι' αυτό το διαχώρισα. Και μετά θα αρχίσω πρόβες νωρίς για αυτά που θα κάνω το χειμώνα. Για αυτά που σχεδιάζω. Μάλιστα. Πολλά σχέδια. Θα έχουμε να λέμε πολλά σχέδια. Πολλά σχέδια. Λοιπόν, χάρηκα πολύ που σας είδα, παιδιά. Και εμείς. Και χρόνια πολλά, γιατί μόλις γυρίσαμε τις διακοπές του Πάσχα και θα τα ξαναπούμε, πιστεύω, πολύ πολύ σύντομα. Γεια σας, ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, πόσο χρόνο έχω, ελάχιστο, 1 λεπτό, 2. Πολύ ωραία. Έχει χαλάσει και το ακουστικό και δεν θα μπορέσουμε να συνεννοηθούμε τώρα εύκολα, αλλά δεν πειράζει. Συνεννοηθούμε μαζί. Θα συνεννοηθούμε εμείς, μαζί. Εμείς είμαστε εδώ για σένα, λέει. Εγώ τον Τάσο ήθελα που μου είχε φέρει ένα πολύ ωραίο θέμα με λίγο έτσι το τι έβγαλε το BBC. Δεν θυμάμαι, νομίζω το BBC με ωραίες παραλίες, ωραία νησιά, αυτά που αποθεώνουν την ωραία μας Ελλάδα, που δεν τελειώνουν τα νησιά μας. Καμιά 10 ανέβασαν, αλλά εδώ που τα λέμε 10 μόνο εμείς, καμιά 30 μπορεί να έχουμε. Κρίμα που δεν πειράζει, δεν ξέρω το θέμα του Τάσου, αλλά το μόνο μπορώ να σου πω είναι το BBC ξεκίνησε η μικρή την πανίστρια, τα γυρίσματα. Μπράβο, είδα φωτογραφίες. Βέβαια, ανέβασα και τον Αλεξάνδρ Σκάσκα. Πότε το λέγαμε ότι είπαν όχι, πότε έγινε το ναι και πότε κατέβηκαν και τα συνεργεία, δηλαδή. Έπεσαν να τους φάνε για το όχι αυτό το περίφημο όχι και δώσαν εξηγήσεις. Παιδιά, να η φωτογραφία, ορίστε. Τα γυρίσματα λοιπόν έγιναν με ένα μικρό συμβιβασμό από ό,τι έχω μάθει, να και ο σκηνοθέτης ο Park Chan-wook, ότι δεν θα χρησιμοποιηθεί ο χώρος ολόκληρη την ημέρα. Έτσι είναι ευχαριστημένοι και οι μεν και οι δε. Και το Κάζ νομίζω είπε ότι αυτή η σκηνή στο ναό του Ποσειδώνα δεν ήταν αρχικά υποβεβλημένη στο σενάριο, ήταν εμβόλυμη, δηλαδή σαν προσθήκη, γι' αυτό και δεν είχαν ακριβώς δώσει την έγκριση, την προέγκριση. Πάντως όλα καλά, καλός καιρός, το γύρισμα θα γίνει για τη μικρή την πανίστρια, πάλι τζόνεκα, στην παραγωγή του BBC. Και εύχομαι να είναι λίγο πιο ελαστικά τα πράγματα και πιο ανοιχτό μυαλά. Λοιπόν, και λίγο πριν κλείσουμε, να δώσω και το φόρεμα όπως είχαμε πει στο τηλεφωνικό μας κέντρο για να ακούσω ποια φίλη είναι η τυχερή, γιατί οι άλλες τρεις θα κληρωθείτε τώρα στις διαφημίσεις που θα μεσολαβήσουν. Καλησπέρα σας. Γεια σου, Λενάκη, με χρόνια πελά, Χριστός Ανέστη. Αληθώς, αληθώς Ανέστη. Ποια είσαι? Δεν λεπάμε όταν μας γίνεις, κορίτσι μου. Τι πράγμα? Τι όμορφα πράγματα μας δίνεις, τέλεια! Α, τα πράγματα που δίνω, ευχαριστώ πάρα πολύ. Πού να δείτε τι σας φέρνω την ερχόμενη εβδομάδα. Λοιπόν, το φόρεμά μου δικό σου, όπως και σε άλλες τρεις φίλες που πούμε θα γίνει κλήρωση τώρα αμέσως. Λοιπόν, διαφημίσεις. I can't walk out because I love it too much, baby. Πες μου, κορίτσια μου, θες μου, ήρθε η ώρα να αποχωρήσουμε. Τα 3 φορεματάκια σας τα έδωσα. Όχι. Τώρα θα τα κληρώσω λοιπόν και θα σας τα ανεβάσω για να ξέρετε. 4 τυχερές φίλες σήμερα με το ίδιο φόρεμα. Μπράβο μας.
Έχουμε κάτι να πούμε, νομίζω, γιατί κάτι παίζει ο Αλφα αύριο. Αύριο 9 η ώρα 9 είναι το Madwalk που έχει γίνει πριν από 3 εβδομάδες. Μπράβο, ναι, βλέπουμε και τα τρέιλερ. Το δούμε, επιτέλους. Το περιμένουμε πώς και πώς. Πολύ ωραία. Λοιπόν, να περάσετε πολύ όμορφο Σαββατοκύριακο. Αν μπορείτε και αν είσαστε κάπου κοντά σε θάλασσα, πηγαίνετε μια βόλτα. Δεν σας λέω να κάνετε βουτιά, γιατί εμείς είπαμε, έχουμε τον ήλιο, αλλά τα νερά μας είναι ακόμα παγωμένα. Εν πάση περιπτώσει, μυρίστε λίγο το αεράκι της θάλασσας. Καθίστε λίγο να σας αφήσει το σημάδι του ήλιος. Και σας έρχομαι με τρομερά πράγματα για όλη την ερχόμενη εβδομάδα, για εμάς τα κορίτσια. Θα δείτε. Ό,τι μου ζητάτε.